να δούμε εμάς ποιος θα μας δώσει κανένα βραβείο Νόμπελ, ποιος θα μας προτείνει, δεν ξέρω αν είναι οποιοδήποτε Νόμπελ, αλλά μάλλον Νόμπελ πρωινού ξυπνήματος, δεν ξέρω. Και Νόμπελ ειρήνης ενδεχομένως, θα είμαι θα έτοιμοι να το παραλάβουμε ή θα ήμασταν διαθέσιμοι να προταθούμε, διότι η εκπομπή μας είναι απολύτως ειρηνική. Κύριε Νόμπελ, λυπάμαι, λυπάμαι. Δεν έχει άμα της βοηθήσει στην συμφιλίωση των λαών, των λαών των ποδοσφαιρικών, των αθλητικών λαών. Καθημερινά εδώ στο Λόγο Επιθή παρελάβουν απαντές και αντιπαρατίθενται. Πω, καλά την έκανα τη λέξη. Αντιπαρατίθενται μέσα σε ευγενή πλαίσια. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιες αρχές αυτού του κόσμου, αυτού του πλανήτη, ο οποίος συνδιαλέγεται, συντονίζεται καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Λίπερο 107,4 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που μεταδίδει το πανανθρώπινο μήνυμα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, τον οποίον και καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας νομπελική γραμμή που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάτσι, ήρθε η Κατερίνα μας. Οικουμενική ακροάτρια. Καλή... Δεν σας ακούω σε μένα. Βέβαια. Μόνο εσένα περίμενα. Κανέναν άλλον. Καμία άλλη. Καλά, ρε. Έτσι, Κατερίνα μου, τι κάνεις, τι κάνεις. Καλά, είμαι. Θέλω να μάθω κάτι. Άκουσα σίγουρα στο Billboard. Θέλεις το δικό σου δίσκο στη θέση number one. Στο Billboard, άμα είναι ο δικό σου δίσκο στη θέση number one. Στην Αμερική εδώ. Δεν το έχω ακούσει, Κατερίνα μου, να σου πω την αλήθεια. Δεν τα παρακολουθώ. Αλλά άμα ήξερες θα μου το έλεγες. Δεν θα στο κρυφό, θα στο κρατούσα. Billboard. Ξέρεις τι σημαίνει Billboard. Θα καταλάβαινα κρυφά, υπονοούμενα. Δεν θα χρειάζονταν υπονοούμενα, θα το καταλαβαίναμε όλοι. Τώρα που βρισκόμαστε σε μια χρονιά που παντού είμαστε πρώτοι. Όχι Έλληνες. Είπαμε επειδή εγώ συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι, ναι. Επειδή εγώ έχω κάποια προβλήματα υγείας, ίσως γι' αυτό καθυστερώ να τα ακούσω εδώ. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, περιμένουμε. Για να, ναι, διασταυρώσουμε, εγώ αυτό νομίζω. Το αν υπάρχει ένα λόγο, δεν ξέρω. Εγώ εκεί το ένα αποφέτω. Ναι, ναι, θα το. Αλλά τώρα, αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι διάφοροι που του ξέρω, δεν μπορώ να ψάξω να του βρω. Θα του ψάξουμε. Αν υπάρχουν υπεύθυνοι, ψάχνουν, ναι, διάφορα πράγματα και ξέρω. Θα του ψάξουμε, θα του ψάξουμε. Εκεί θα μα βάλει κανένα τραγουδάκι από τα τρία που έφτιαξε. Από τα δύο. Θα ακούσουμε, βάλει και δύο, κανένα άλλο. Ακόμα δύο. Ακόμα γράφονται, ακόμα γράφονται. Δύο, 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 δύο. Έχεις πει. Ναι, ναι, δύο. Ετοιμάζονται. Άλλο ένα, δύο, δύο. Άλλο ένα, χρωστάω. Χρωστάω άλλο ένα. Δεν το ξεχνάω. Χρωστάω, ναι. Άντε, καλά, καλά. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Από την κορυφή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του Billboard, πίσω στην κορυφή της Θεσσαλονίκης. Νούμερο ένα στο Billboard, η Κατερίνα μας, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος ήταν ο μοναδικός Έλληνας που κατέκτησε την κορυφή των Αμερικανικών charts, έτσι, για τους λάτριδι της στατιστικής, με τους δρόμους της φωτιάς, Chariots of Fire, οσκαρικό και όλα τραγούδι εκείνη την εποχή, αρχές 1900, Όσκαρ πηγαίνουμε φέτος και με Λάνθιμο, 10 βραβεία υποψήφια η ταινία, θα έχουμε σιγά σιγά, νομίζω νωρίς φέτος απονείμονται τα βραβεία Όσκαρ, θα έχουμε και στοιχηματική ανάλυση για τα πάντα κάνουμε εδώ στο Λόγο, επειδή δεν θα κάνουμε και για τα Όσκαρ, θα δώσουμε προτάσεις, τριάδες, διάδες, πεντάδες, βάλε τον Λάνθιμο, τον Λάνθιμο έλεγα, βάλε τον Λάνθιμο, βάλε διπλό κισαμικό και τρία σετ να κερδίσει, ξέρω εγώ, ο Ζαόν. Να παίξουμε ένα τέτοιο όμορφο και ωραίο στοιχηματάκι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Από πάντα, από άλλο πολύ νωρίς. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε και συνδιαλέγεστε με την εκπομπή. Τρίτη, 29 του μηνού σήμερα, Αγίου Βαρσιμαίου Σκέτο. Εορτάζουν ο Βαρσιμαίος, ο Βαρσάμις, η Βαρσαμία, η Βαρσάμο, η Βαλσάμο και η Βαλσαμία. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Δεν έχουμε κάποια διεθνή ημέρα, παραμένουμε ως έχουμε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας.
Καλημέρα σας. Καλώς τον. Πολύ καλά. Μυτιλινέος. Μυτιλινέος. Ο ΑΕΟ με το Μυτιλινέο που λέγαμε παλιά. Βέβαια. Τι γίνεται. Τι κάνετε. Μια χαρά είμαστε εσείς. Πάμε για δουλειά. Τι να κάνουμε τέτοια ώρα εμείς. Ήρωες. Αυτό τον αναστεναγμό θα τον κάνω σποτάκι. Την εκπομπή έτσι θα την, έτσι θα την ξεκινάμε. Γιατί ακριβώς το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Υπήρξε ποτέ άνθρωπος που σηκώθηκε και είπε Τι ωραία σήμερα που με περιμένει 8 ώρα, 10 ώρα. Ναι. Μα ποτέ. Έτσι ακριβώς. Κι αν υπήρξε θα σηκωνόταν κατά τις 12 μία η ώρα. Και όχι έτσι ακριβώς. 5. Τι ώρα σηκώνεσαι εσύ? Εγώ 5 η ώρα. 5, εντάξει, μαζί είμαστε, χαροκαμένοι είμαστε. Ναι. Πού βρίσκεσαι τώρα, πού είσαι? Σκίδρα. Α, Σκίδρα μόνιμα, εκεί πέρα οδηγάς. Από Γιαννιτσά. Ναι. Ξεκινάω και πάω Σκίδρα. Α, αυτό είναι, εντάξει, μικρό δρομολόγιο μόνο. Εντάξει, δεν πειράζει. Μικρό. Καλό είναι, να αποφεύγουμε για τους κινδύνους. Για πες. Ναι. Τι να πω, όλα καλά, όλα μπειρά. Χαιρόμαστε, αυτό θέλουμε. Να ανθίζει η διάθεσή μας πάνω απ' όλα. Ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Θα φάμε ροδάκινα φέτος? Ροδάκινα θα φάμε. Τιμή δεν θα έχουν πάλι. Πάλι τιμή? Πόσο είχανε πέρυσι? Πέρυσι εδώ πέρα είχανε 10 λεπτά. 10 λεπτά το κιλό, το επιτραπέζι. Ναι. Και στο νησί μου είχανε 3,5 ευρώ. Καλά, εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αυτό πάντα συνέβαινε. Ο παραγωγός να μην βεται ελάχιστα και μέχρι να φτάσει το προϊόν να έχει πάρει τις αυξήσεις της κολάσεως. Είναι οι μεσάζοντες που διαμορφώνουν την τιμή του προϊόντος. Ξαπάνε κάθε. Μήπως φταίνε όμως και οι παραγωγοί που τα δίνουνε. Και τι να τα κάνουνε? Να τα πετάξουνε? Καλά να τα πετάξουνε. Λες. Εγώ να πω. Ναι. Με 10 λεπτά τι να πάρω. Που δεν τα φάρμακα του τα παίρνουν. Καλά, ναι, εντάξει, ελάχιστα είναι. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχει ο αντίλογος εδώ, τα παλιά πέραν τις επιδοτήσεις και καλά ήτανε. Υπάρχει μια έτσι ας πούμε διχογνωμία για όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι η διαφορά τελικής τιμής με την αρχική είναι ασύλληπτα τεράστια. Και αυτό εγώ είναι σας λέω, προβληματικό. Όταν πήγα το καλοκαίρι στο νησί είπα να πάρω φρούτα ρε παιδί. Ναι. Ένα ροδάκινο 1 ευρώ. Ναι, καλά, εντάξει. Άλλο θέμα τώρα για τα νησιά. Το πόσο ακριβά είναι όλα. Θα μου πεις είναι και τα μεταφορικά, είναι το κόστος, είναι τα καράβια, είναι τα πετρέλα και το τέτοιο. Ναι. Και απορώ. 1000% επάνω, δηλαδή. Καλά, σίγουρα όχι. Και απορώ πολλές φορές. Δεν είναι να τρως αλάτα στο νησί. Δεν είναι ούτε ντοματούλα, ούτε τίποτα. Τι να κάνεις. Μάλιστα. Καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Καλά δρομολόγια. Φιλιά. Έτσι. Δείξαμε και μερικά ζητήματα όσον αφορά το καλάθι της νοικοκυράς, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των μεσαζόντων είναι αιώνιο. Και υπάρχουν βέβαια και φαινόμενα έτσι, ας πούμε, πλουτισμού και σχροκέρδειας ενίοτε. Πάντα αυτός που πλήττεται είναι ο παραγωγός σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο μεσάζων, ο οποίος πολλές φορές δεν πραγματοποιεί καν έργο. Ο μεσάζων σημαίνει και καπιταλισμός. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η βασική έννοια του καπιταλισμού βασίζεται στο ότι μεσολαβούν άνθρωποι οι οποίοι καρπώνονται την υπεραξία της εργασίας μας. Όσοι παράγουμε πρωτογενή εργασία. Καλημέρα στην γράμμουλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε μετά από αυτή, κυρίες και κύριοι, τη μέγιστη οικονομική ανάλυση. Να την Νόμπελ. Εκτός από τον Νόμπελ του πρωινού ξυπνήματος, δώστε μου και ένα Νόμπελ οικονομίας. Θα έπρεπε να απονεμηθεί ένα Νόμπελ γενικότερα οικονομίας σε ολάκερο τον ελληνικό λαό, ο οποίος κατέχει βέβαια τις λύσεις για τα πάντα. Δηλαδή, τα τελευταία τουλάχιστον 7-8 χρόνια, με την όλη διαμορφωθήσα κατάσταση, άπαντες έχουν μία λύση για το πώς θα εξέλθουμε από την κρίση, για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, για το ένα, για το άλλο. Είμαστε ρε παιδί μου, πώς ήμασταν προπονητές της κερκίδας, είμαστε και οικονομολόγοι ας πούμε των θεωρίων. Αν μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι, οικονομολόγοι του φουαγέ, οικονομολόγοι του προθαλάμου, οικονομολόγοι του θυρωρίου. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα κύριε Πάπη. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Σε σένα θα απονείμουμε Νόμπελ φυσικής για τις συμπαντικές σου ανακαλύψεις και συνδιαμορφώσεις εδώ στην εκπομπή. Εγώ το Νόμπελ της ποίησης. Τι Νόμπελ της ποίησης. Πάρ' το.
Κάτσε να πάρω πρώτα εγώ τον Νόμπελ και θα στο... Και Πάπη, να σας πω τώρα κάτι. Παρακαλώ. Αυτός ο παραγωγός, ας πούμε, που τα δίνει, ναι, τα παίρνει μετρητής. Τι εννοείς? Ε, παιδί μου, εγώ φτιάχνω καρπούζια, πατάτες, δεν ξέρω, τα φτιάχνω. Ναι. Τα μεγάλη, καλλιεργώ. Ναι, 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 ναι. Και αυτά μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν τα καημένα, τα κούτσικα. Τα παίρνεις από μικρά και τα μεγαλώνεις, ναι. Ναι, και κάνω συγκομιδή, ας πούμε, και τα μαζεύω. Τα μαζεύεις. Τα μαζεύεις κέρμα-κέρμα. Ναι. Ναι. Και έρχεται ο έμπορος. Έρχεται ο έμπορας. Άγια σου. Και πάω εγώ στον έμπορα. Ναι. Και γίνεται μια συμφωνία. Γίνεται. Ωραία. Ναι, 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 ναι. Τα λεφτά θα τα πάρω, τα λεφτά θα τα πάρω με τριτή, εγώ που είμαι ο παραγωγός. Ε, δεν θα τα πάρει. Τι θα τα κάνει, τα αφήσει, θα τον βαρέσει πιστόλι. Δεν τα παίρνει με τριτή, κύριε Μπάμπη. Τι τα παίρνει. Δεν τα κρατά. Ναι. Τα παίρνει με εξάμηνες και εφτάμηνες επιταγές. Ε, όπως κινείται όλη η αγορά γενικότερα. Μάλιστα. Ναι, αλλά ο έμπορας στο σούπερ μάρκετ τα παίρνει μετρητής όμως. Ναι, μέχρι να φτάσει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ έχει πόσες ακόμη διαδρομές. Τι έχει, ποιες είναι οι διαδρομές? Δεν έχει διαδρομές. Από τον Ευρωκόπη η πατάτα κάνει τρεις μέρες να φτάσει στην κεντρική αποθήκη του Βασιλόπουλου. Ναι. Και από την κεντρική αποθήκη του Βασιλόπουλου. Ας μην λέμε ονόματα. Ναι, και από την κεντρική αποθήκη του σούπερ μάρκετ για να πάει στα καταστήματα, ναι, ναι, κάνει άλλη μία-δύο μέρες για να πάει. Ναι. Ωραία. Πάει η νοικοκυρά, και την πληρώνει μετρητής την πατάτα. Έτσι. Η πατάτα την πήρε ο... Καυτή πατάτα το αγροτικό μας ζήτημα. Την πατάτα την πήρε ο μεγαλέμπορας. Ναι. Ο λιανέμπορας. Ναι. Την πήρε 14 λεπτά. Και την έφτασε πόσα ευρώ. Και την πουλάει 60. Ναι. Πού πήγαν τα λεφτά. Ένας είναι. Είναι μεγάλο, ναι, σούπερ μάρκετ. Πού είναι τα λεφτά, δεν κοφτάκι. Ναι. Ναι, δεν σωστά είναι πολλοί οι μεσάζοντες. Μάλιστα. Ένας είναι. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Ένας είναι ο μεσάζοντες. Να τα λέμε και αυτά. Μπράβο. Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας σήμερα. Ωραία. Στο λόγο επειδή θα κάνουμε καμπύλες. Γιατί να μην τα παίρνει μετρητής ο παραγωγός. Με αυτό λέμε. Εμείς είμαστε υπέρ της άμεσης διανομής και της άμεσης διάθεσης των προϊόντων. Να πληρώνουν μετρητής και άμα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ναι, να μην αγοράζουν προϊόντα. Έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Λευτέρη μου. Φιλιά, τσάου. Καλημέρα. Ωραία ζητήματα πάντα θίγουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Η πατάτα γιατί κάνει 4 μέρες να πάει από τον Ευρωκόπη στο μεγαλέμπορο, κατρακυλώντας βάει. Δεν ξέρεις, είναι μακριά. Ανάλογο που βρίσκεται το μεγαλέμπορος, μπορεί ο Λευτέρης να υπολογίζει ότι πηγαίνει στην Αθήνα. Ναι. Καταλάβες. Και εγώ σου λέω, μπορεί να πάει στην Αθήνα και από την Αθήνα να διοχετεύεται σε όλη την επικράτεια. Έτσι, πατάτα δεν είναι μόνο η Αθήνα, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, κάνει καρπούζια όμως, τα μεγαλώνει ο Λευτέρης. Δεν ξέρω. Τα μεγαλώνω, λέει. Έτσι, έτσι, σαν μωράκια, σαν μικρά μωράκια. Τα πιάνει από το χέρι, τα πάει και βόλτα. Έτσι, πού είναι. Λες που βρίσκονται, δεν μπόρεσα σήμερα, δεν μπορεί η συνάδελφος της γυναίκας. Α, μάλιστα. Και εγώ έλεγα μήπως με πήρες από κάτω. Γιατί, όχι, σε πήρα από κάτι για να σε ανοίξω, γιατί σε περίμενε. Θέλω να έρθω αύριο να κάνω παρέα τον. Εντάξει, θα έχουμε υπερθέαμα, υπερσόου. Το Φωτιάδη, αύριο. Όταν είχατε πει για τα κουλούρια, πες τον, λέει κατά τις 5-5.30 λέει να τα φέρει. Αυτός κατά τις 5 έρχεται εκεί και περιμένει να είναι ανοιχτή η πόρτα γι' αυτό. Όχι, 6 ώρα εδώ, ναι. Εντάξει, άμα φέρουμε το κάτι μας, μάλιστα. Δεν πειράζει. Παρόλες ανταξιότητες, εμείς εδώ θα είμαστε. Όταν αφορά για τον Νόμπελ, δεν βλέπω για τον Νόμπελ υπομονής. Νόμπελ υπομονής, και αυτό θα μπορούσε. Για τους ακροατές. Όχι, αυτό είναι Νόμπελ ευχαρίστησης, μη πω και Νόμπελ ειδονής. Οι ακροατές μας. Ναι. Και είναι Νόμπελ προσφοράς γενικότερα κοινωνικής στο σύνολο. Αλλά χθες ήταν όλα τα λεφτά το χασβουριτό του παφού. Αυτοί είμαστε. Σήμερα ο αναστεναγμός του φίλου μας του Μυτιλινέου. Κάθε μέρα έχουμε έτσι μια διαφορετική ηχητική διάπλαση εδώ στην εκπομπή μας. Έτσι ακριβώς. Είμαστε τόσο αυθόρμητοι που κάνουμε ακριβώς αυτά που πιστεύουμε. Δεν θα τα κρύψουμε. Τι? Έτσι με στο... Ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας. Τον άλλο τον ήρθε να χάσει, μου ήρθε τώρα. Το πνίξει. Έβγαλε τα στροφυσικά του. Έβγαλε τα διεθνής οικονομία, ξέρω εγώ, και ο ιδρώτας του εργάτη και έτσι του αγρότη, να πούμε, και να πάρει και το Νόμπελ ποιήσης. Έτσι, μάλλον, όλα, τρία σε έναν, να τα πάρουμε όλα μαζί. Στην κουτσουπιά, τι ήταν αυτό, ήταν τεράστιο, τεράστιο πείμα. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε. Καλημερίζουμε, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Αν μας περίμενε, καλημέρα. Δεν μας περίμενε, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς τον. Μπανκ. Εδώ, κατοχυρώνεις. Λοιπόν, τη θέση σου. Λοιπόν, Λευτέρη, πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Έτσι. Λοιπόν, Λευτέρη, πεινάς. Μπλόκο για το Λευτέρη. Τα Μάλγαρα, Λευτέρη. Εμείς θα κλείσουμε τα Μάλγαρα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε, δεν μπορούμε πιο κάτω. Λοιπόν, και να προτείνω στο φίλο το Λευτέρη να βάλει από Δευτέρα παραγωγή Αφρικάνικο πεπόνι. Αφρικάνικο πεπόνι, γιατί τι συγκεκριμένο έχει το Αφρικάνικο πεπόνι? Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε είναι καλή περίπτωση μετά τον αγώνα της Κυριακής. Έχει πιο γλυκάδα, ας πούμε. Θα έχει πιο γλυκάδα. Μάλιστα. Εμείς είμαστε μαζί με τον φίλο τον Λευτέρη. Βέβαια. Περιμένουμε από το να με εκείνη την κλίση. Τι έγινε? Θα κάνουμε που θα κάνουμε. Έτσι. Τον αγώνα στα Μάλγαρα. Άμα είναι να διεκδικήσουμε και. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φρούτα και Ιγουάνο, λέει, αφρικάνικο κερασοφόρο πεπόνι αγκούρι που απομονώνεται στο άσπρο υπόβαθρο. Το γκούγκλαρα εδώ. Και είναι ένα περίεργο. Είναι κάτι μεταξύ πεπονιού και αγκουριού. Ναι, αυτό, φίλε, το ζητούσα. Ναι. Επειδή μου, σαν εξωγήινος είναι, σαν άλλεν είναι αυτό το πράγμα. Πολύ μυστήριο. Υπήρχε ένα μαγαζί και υπάρχει, νομίζω, ακόμα. Ναι. Έχει παίξει κι εσύ. Ναι. Με διάφορα είδη τσαγιού που ήταν βιβλίο και συμπάθεια. Ναι. Λοιπόν, και πήγαινα εκεί και έλεγα, μου λέει, τι γεύση. Λέω, τι γεύση. Μου λέει, όλες. Έλεγα, φέρε μου, λέω, με αφρικάνικο πεπόνι. Έτσι. Και αφού το είπα 5-10 φορές, αφού πήγαινα τότε, ήταν η εποχή... του τσαγιού. Ναι. Λοιπόν, μου λέει, έχουμε αφρικάνικο πεπόνι. Έτσι. Λέω, φέρε βατόμου. Πω, όντως. Ωραίο. Κιουάνο λέγεται για τους λάτριδι εδώ. Μιας και πιάσαμε τα αγροτικά. Περιμένω να μάθω τι έγινε με την κλίση. Κλείνω. Κλείσε. Και να αναφερθούμε και στη σπουδαία εμφάνιση του Άρη. Ναι. Εγώ το έπαιζα διπλό, να πω την αλήθεια. Είμαι στα Νίκια, έβαλα 50 ευρώ μήπως αγοράσω σπίτι, έτσι και νικούσε ο Άρης, τελικά δεν κέρδισε. Αλλά καλά τα πήγε. Ήτανε κοντά. Καλή εμφάνιση. Μάλιστα. Έγινε. Τα λέμε. Χαιρετούμε. Τσάω. Και είμαστε και εν μέσω, μιας και πιάσαμε τα αγροτικά, εν μέσω προαναγγελίας αγροτικών κινητοποιήσεων βλέπω εδώ και στα κανάλια και διαβάζω κιόλας και στα διαδίκτυα. Ποτέ η εκπομπή μας δεν είναι ανεπίκαιρη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Ναι, γεια σας, περίμενα. Καλημέρα. Για την κλίση πήρα. Βεβαίως, ναι, εδώ κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Ακούστε λοιπόν, αφού γραφτείτε να σας πω. Τις ιστορίες, οικογενειακές ιστορίες. Διλήμματα, ναι. Πώς λοιπόν, είναι καινούργια. Ήμουνα στη Σπάρτη, και δούλευα. Πήγαινα και έδινα λεφτά, γιατί είμαι απλά. Ναι. Ωραία δουλειά. Όταν δουλεύεις, παίρνεις λεφτά. Εσύ πήγαινες και έδινες. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης λεφτά έδινα. Α, εντάξει, αλλά ναι. Οι αγρότες είχαν πάθει ζημιές. Ναι. Και εγώ πήγαινα και μετρούσα τις ζημιές τους. Τι ζημιές είχαν πάθει, είχαν αναποδογυρίσει 5-6 τραπεζάκια. Μην το μακρηγορήσουμε. Όχι, λέω εγώ τώρα, α πούμε. Συνολικά περίπου πόσο κάνει. Αποχιόνια. Στη Σπάρτη, γιατί χιονίζει στη Σπάρτη. Και είναι νότος. Είχε χιονίσει τότε και στη Σπάρτη. Μάλιστα, και στη Σπάρτη. Μα πήρα και το χιόνι. Ναι, για πες. Έτσι, λοιπόν. Και στα βουνά εκεί του Ταΐγετος. Ξυπνάω ένα πρωί λοιπόν. Και επειδή οι δύο συνάδελφοι δεν είχαν αυτοκίνητο, ναι. Ξεκινάω το πρωί, μπαίνω στα σανσέρ για να πάω να τους πάρω. Τους συναντιώσεις. Και το σανσέρ μπλοκάρει και κλείνω με μέσα. Και κάνεις μια κλίση στην. Όχι. Και κάνω κλίση στην πυροσβεστική. Έτσι, ναι. Και ήρθε η πυροσβεστική και με απεγκλώβησε, αλλά έκανε κανένα 45 λεπτό. Ναι. Βγαίνω λοιπόν με τα μάξι, πάω, παίρνω τους άλλους δύο. Και βγαίνω, διασχίζω τον Ευρώτα και φεύγω από Σπάρτη για να πάω τώρα προς το Μπάρνωνα, το ναι, βουνό. Τώρα θα μας πεις ολόκληρη διαδρομή. Ο Πάρνωνα στο βουνό, ο Πάρνωνας είναι απέναντι από τον Ταΐγετο. Μάλιστα. Και όπως κατεβαίνει, φτάνει στο Λεωνίδιο. Μάλιστα. Γιατί ο Λεωνίδιο είναι στη θάλασσα. Στην Γάμα Εθνική είναι το Λεωνίδιο, πού είναι. Πάσα, Άργος, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν τώρα από την άλλη μεριά τώρα και φεύγω όπως φεύγω. Ναι. Και ήταν μια ταλίκα. Επειδή είχα αργήσει και είχα ραντεβού με τους αγρότες. Ναι. Ραντεβού στο κάμπο. Βγαίνω στο αντίθετο ρεύμα και κάνω. Βγαίνω στο αντίθετο και κάνω προσπέραση στην ταλίκα. Ναι. Με το που την περνάω την ταλίκα, με σταματάει η τροχέα. Να τα μας.
Αγιά σου. Αγιά σου. 170 ευρώ τότε πρόστιμο. Τότε, όταν λες τότε, δηλαδή πότε. Το 2008. Σιγά τι, τι αξία είχαν το 2008 170 ευρώ. Ούτε μπουκάλι δεν αγοράζει τα μπουζούκια. Για μένα ήταν πολλά. Τίποτα, τίποτα. Ναι, εγώ νόμιζα... απλά. Απλά είμαστε και τώρα παραμένουμε απλά. Τι είναι, 170 ευρώ. Θα δηλαδή... δώσω εγώ, ρε Λευτέρη. Θα δώσω εγώ. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα να τα δώσω. Ναι, μάλιστα. Και δεν πληρώνω. Ήθελα... Ναι. Και δεν πληρώνω. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και πάω στα δικαστήρια. Και πάω στα δικαστήρια. Ναι. Γιατί πήγα εγώ στην τροχιά για να μου τη σβήσει. Αλλά ο διοικητής της τροχιάς δεν την έσβηνε. Μάλιστα. Και πάω στην πυροσβεστική, πάω στην πυροσβεστική της Σπάρτης. Για να. Και μου δίνει χαρτί η πυροσβεστική ότι δίνει ήρθε τότε. Και με απεγκλώβησε. Σοβαρά, δώσανε βεβαίωση. Ναι, ότι ήρθε πώς... και με απεγκλώβησε την τάδε ώρα, την τάδε μέρα. Α, ωραίο αυτό. Πάω με το χαρτί στο ναι. δικαστήριο. Ναι. Πάω με το χαρτί στο δικαστήριο. Ναι. Και λέω στην εκεί στη δικαστήνα ναι. ότι με έπιασε ταραχή, κυρία Πρόεδρε. Έτσι. Ότι είμαι ευσυνείδητος δημόσιος υπάλληλος έτσι. Και ότι δεν ήθελα να αφήσω τον αγρότη να περιμένει. Ναι. Έτσι. Ναι, δικαιώθηκα, δεν πλήρωσα τίποτα. Έλα, και τα λεφτά έλα, αυτά πήγα και τα έφαγα στην Καλαμάτα. Ανέβηκα τον Ταΐγετο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η πυροσβεστική μπορεί να σβήσει κλήσεις. Τεράστια, τεράστια ιστορία. Γιατί αυτό μπορούμε να το κάνουμε τώρα και τέτοιο. Πώς το λένε, να το δώσουμε ως σκέψη στους μαθητές στα σχολεία να δικαιολογούν έτσι απουσίες. Καλά, είμαι και εθελοντής. Φαντάσου τώρα εδώ, τα παιδιά σου σε γυμνάσια λύκεια. Ναι, θέλω να πω ότι είμαι και μπορούν να, εδώ, τρόποι αποφυγής, ας πούμε, των μαθημάτων. Θέλω να πω ότι είμαι και εθελοντής. Κύριε Πάπη, ακούτε. Ακούμε, βεβαίως ακούμε. Θέλω να σας πω ότι είμαι και εθελοντής πυροσβέστης. Μάλιστα. Οπότε, είσαι τεράστιες. Μπράβο. Γεια σας, λοιπόν. Γεια σας. Μια συγκλονιστική ιστορία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το πώς η πυροσβεστική μπορεί να σβήσει μια κλίση, βγαλμένη μέσα από τα βάθη της ιστορίας. Τώρα να είσαι, ας πούμε, να έχει κανένα πατέρα πυροσβέστη, κανένα θειό, κανένα ξάδερφο, να βαριέσαι να πας στο μάθημα. Λέω τώρα εγώ για τα παιδιά, ας πούμε, που βοηθάμε τη μαθιώσα νεολαία. Τσιμπά, γιατί έχεις πεθάνει, γιαγιάδες, παππούδες, φιέστρι, το ξάδερφα, έχουν αργήσει όλα τα λεωφορεία, έχουν γίνει 600 τράκες, όλοι μη σεισμοί, καταποντισμοί, τα πάντα έχουν συμβεί, δεν σε πιστεύουν οι καθηγητές, δεν σε πιστεύουν τα αφεντικά, δεν σε πιστεύει κανένας, χρησιμοποίησε την πυροσβεστική, κάλεσε την πυροσβεστική και αυτή θα σε σώσει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπανκ. Εδώ, νάτος. Με χαρτί από συντηρητήρια σας έγινε τη δουλειά. Αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να πας σε δημόσιο. Μην έχουμε τα περσινά με πάω Ολυμπιακό. Αν πήγες σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε ιδιωτικό. Ο συντηρητής και με απεγκλωβίσει, τι θα γίνει. Ίσως... Αυτό που φύγε. Ναι, φύγε, περιμένω την πυροσβεστική. Ναι, αν πας στο διασυντηρητικό, ξέρω εγώ, κέντρο για να απεγκλωβιστείς, δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθεί και αν ληφθεί υπόψη. Πάντως να ευχαριστήσουμε για το ταξίδι το φίλο το Λευτέρη. Μας ταξίδεψε όντως. Διασχίσαμε... Ναι, μάγια τσόκλη. Διασχίσαμε. Βουνά, λοιπόν, λαγκάδια, παιδιάδες, τα πάντα. Ορεινή Πελοπόννησο, κανονικά. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα μέρη, τα έχω επισκεφτεί. Και... Μάλλον για να το πω σωστά, ορεινό νομό Πελοποννήσου. Έτσι, έτσι, σωστό και αυτό. Νόμος Πελοποννήσου, ξεκάθαρα. Κλείνω γιατί μπορεί να είναι ο Πάφος. Χαιρετούμε, τσάω. Αν είναι και σήμερα, δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι αρχίζω να πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Οπ, νάτος. Όλα καλά. Όλα περίφημα, όλα ανθυρά. Έχει αρχίσει ένα ψηλόβροχο. Ναι, εδώ στον περιφερειακό. Θα πάμε για ωραία πράγματα. Το ψηλόβροχο φέρνει. Ξέρεις, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ποτέ. Αλλά τώρα Τετάρτη αυτοί με τον Νιόνιο δεν παίζουν. Ποιοι από όλους, αν με βοηθήσει θα σου πω. Έλα ρε φίλε τώρα, αυτοί που δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Ναι, δεν μιλάς. Να υποθέσω τώρα με τη μικρή μου εμπειρία ότι αναφέρει στην ομάδα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ναι. Μάλιστα. Ναι, είναι Πανθεσσαλονίκη ο Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Ναι, όχι, παίζει με τον Μπας Γιάννινα στις 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας, αν ενδιαφέρεσαι. Άλλο ένα φιλικό δηλαδή. Άλλο ένα φιλικό γιατί. Άμα σε λέω εγώ τώρα. Μάλιστα. Από την Κυριακή όμως, Μπάμπη μου, τελειώνουν τα φιλικά. Τελειώνουν και ξεκινάνε τα εχθρικά. Ξεκινάνε τα κανονικά μάτια. Γιατί σε είπα, αυτοί είναι ικανοί να τρέχουν μόνοι και να τερματίσουν δεύτεροι.
Αυτή ναι. Του δημοσίου ή εσφυροκάπης. Μάλιστα. Δεν μιλάω για άλλους. Όχι, ποτέ, ποτέ, τι, όχι, δεν αναφέρεσαι καμία. Ναι, πες τον αυτό να κλείσει που παίρνει. Ναι, ναι, όχι, τον έχω κρατήσει εγώ, θα μιλήσεις εσύ, να βγάλεις διάγγελμα. Ναι. Έρχεται ο πρώτος Μπουλκουμέσης από την ΑΕΚ. Θα πάω εγώ εκεί μέσα, μετά θα τους αλώσω. Λες, διπλό ο Άρης μέσα στην Τούμπα, το δίνουμε από το... Αναλόγως ποιο κοράκι θα βάλουν. Ξένο κοράκι θα είναι, ξενοκόραξ. Θα έρθει και ο Γαβρίνο 8 βαθμούς, δεν αυτοί πάνω. Ναι, 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 ναι. Τσάκα βάλα μετά ο Ολυμπιακός. Και τελείωσε. Μετά αρχίζει η Αθήνα φταίει, το κατεστημένο φταίει. Μάλιστα. Η άλλη που δεν έβαλε τον απορροφητήρα και μύριζε ψαρίλα φταίει. Μάλιστα. Αυτή είναι. Άρα δηλαδή αυτά... τελείωσε, δεν, τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει ο ΠΑΟΚ, τελείωσε. Μπρε, αυτό και να στο δίνουν και θα το πάρουν σου λέω. Μάλιστα, λόγω επειδή Άρη, αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτά είχα να πω τα ολίγα. Μάλιστα, καταλήτηκα. Άρα να δω ότι ναι, 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 ναι. Κανείς μαγιά θα έχει. Εντάξει, έγινε. Άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Μάλιστα, μάλιστα. Και προφητικές οι διαθέσεις του κόσμου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ναι, γρήγορα. Επειδή έρχονται εκλογές και οι δήμαρχοι εδώ στην Αθήνα ανοίγουν τρύπες παντού. Ναι, 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 ναι. Και έχω να καταγγείλω ότι τις τρύπες το βράδυ τις αφήνουν ανοιχτές. Μπορεί να πέσουν παπάκια αυτοκίνητα. Ίσως είναι μαύρες τρύπες που έψαχνες, Λευτέρη μου, για να εξαλειφθούμε ναι, από. Ναι, θέλω να πω ότι σε δύο εβδομάδες κατεβαίνουμε Πειραιά, ναι. Στο Τουρκολίμανο και στο Πασαλιμάνι. Είναι νομίζω 16 του μηνός, πέφτει αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο. Είναι μια ωραία μέρα, Φεβρουαρίου. Ναι. Παίζουμε με το Γαύρο στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, θα κάνουμε διάφορα έργα στην πόλη του Πειραιά. Τρύπες θα ανοίξουν, τρύπες θα κλείσουν. Γενικά θα περάσουμε πολύ όμορφα, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ελεύθερη μετακίνηση οπαδών και αγαπάμε πάρα πολύ το Τουρκολίμανο και ιδιαίτερα το Πασαλιμάνι, στο οποίο το έχει αφήσει ο Δήμαρχος λίγο έτσι και πολλά χρόνια έχουν να γίνουν έργα εκεί. Πρέπει να γίνουν έργα. Μάλιστα. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μας το έκλεισε 6 και 31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα εδώ στο λόγο, επειδή Λίμπερο 107,4 ακούτε. Καταιγιστικό πρωινό. Επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 29ης του Γενάρη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου. Λίγα πραγματάκια για σήμερα και για χθες και από χθες όσον αφορά τα αθλητικούλια μας. Ένας αγώνας καλαθόσφαιρας, η ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό, παρότι ο Άρης αντιστάθηκε στεναρά. Ο Παναθηναϊκός ανέβαζε στροφές στο 4ο δεκάλεπτο και επικράτησε με 85-65. Νωρίτερα για τον για την Αμερικανική Λίγκα, για το NBA, τα αποτελέσματα: Indiana Pacers, Golden State Warriors 100-132, Charlotte Hornets, New York Knicks 100-92, Boston Celtics, Brooklyn Nets 112-104, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets 92-95 και Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks 58-63 αυτή τη στιγμή στη δεύτερη περίοδο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Πολύ καλά, βλέπω ο φίλος μου Φευγάδο τα σουβλάκια της Λιβαδιάς, τα ξέχασε πρέπει. Βγήκε όμως και χθες που τον ζήτησες. Βγήκε. Για πες μου τώρα εσύ που είσαι της στοιχηματικής απόψης. Καλά εννοείται. Κλάουσα Αθανασιάδη anytime να παίξει μαύρο στην Τούμπα ή την Κυριακή στο Χαριλάου? Έχει δηλωθεί νομίζω ότι δεν θα παίξει στην Τούμπα. Άρα δηλαδή να τον καρφώσουμε για το Χαριλάου. Και με καπάκια παίζει ο Πας για να παίζει την Κυριακή με... Ναι, ο Πας είναι δύο... Καλό δηλαδή, αυτό. Γι' αυτό δηλαδή, επειδή ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμία, οι πρώην παίκτες πάντα να σκοράρουν. Ναι. Αν έχει δηλώσει τιμωρημένος, μπράβο, μας ενημερώνεις. Άρα να τον παίξουμε στο Χαριλάου. Νομίζω... Να τα σμπρόξουμε. Ναι, νομίζω ότι... Αυτό. Ωραία, καλά που μας το έδωσε κι εγώ, γιατί δεν ήξερα ότι ο Πας για να έχει δύο παιχνίδια συνεχόμενα. Τις προβλέψεις θα τις πάρουμε αύριο. Αύριο είναι η μέρα. Αύριο είναι που θα ξεδιάλυνει το τοπίο. Σήμερα είμαστε θολιτάστρα. Δεν μας ωφελούν. Οι συναστρίες
Ο Ερμής κάτι έχει σήμερα, αλλά αύριο θα είμαστε εδώ. Τώρα για την Κυριακή ή μετά, μετέπειτα. Όχι, όχι, για το αυριανό μιλάω. Για τα αυριανά, για τα αυριανά. Άρα τι, άρα πάλι μας ενημέρωσες. Καλά, εκπομπή, γιατί... η ενημέρωση είναι εκπομπή μας. Μα είναι... γιατί ξέρεις, ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμία να δέχεται γκολ από τους πρώην παίκτες του και αυτό. Ναι, λέει. Ναι, καλά, εντάξει, συμβαίνει αυτό, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Ένας πρώην... Άρα δηλαδή να το βγάλουμε το κλάουσμα. Να το βγάλουμε το κλάουσμα για αύριο. Ναι. Άρα μιας... να το ετοιμάσουμε για την Κυριακή. Ναι, μιας και οπλίζει συνεχώς ο Κλάους φέτος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, φαντάζεσαι τον Άρη. Κοίταξε, με Ολυμπιακό δεν σκόρανε, με Άκη δεν σκόρανε. Μπορεί να το κάνει με τον Άρη εδώ για να έχουμε και λίγο σουσού. Για εμάς θα το κάνει, για την εκπομπούλα μας, όχι τίποτα άλλο. Εννοείται. Γι' αυτό. Τι λέει, κατάλαβα, εντάξει, κομπλέ. Ησυχία. Ακόμα σε λίγο τελειώνουμε που να είναι. Άντε, άντε. Να πάω να κοιμηθούμε για λίγο. Έτσι. Κι εγώ σε λίγο τελειώνω να πάω να ξανακοιμηθώ. Ναι, μαζί σου είμαι, φιλιά. Okay, καλή ξεκούραση. Χαιρετούμε, τσάω, τσάω. Καλή ξεκούραση, εντάξει, έχουμε ακόμα σχεδόν μια μισή ωρίτσα εκπομπούλα, δεν είναι. Άιντε, άιντε το λόγο, επειδή σε παρακαλώ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία, FM και νόμιματάκι, αποστολή στο 54526. Και λόγο επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλεγόμαστε. Χτες ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της φάσης των πρώιμη τελικών του Κυπέλλου Ελλάδος, με τα παιχνίδια να κόβονται σε δύο ημέρες, λογικό αυτό. Την Τετάρτη στις 6 του Φλεβάρη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε τώρα φουλ ματσα και κάθε εβδομάδα έχουμε παιχνιδάκια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λαμία Ολυμπιακός στις 5 και Πανιώνιος ΠΑΟΚ στις 7.30 την Τετάρτη. Την Πέμπτη ο Εργοτέλης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στις 5 και ο Ατρόμητος παίζει με την ΑΕΚ 7.30 για την φάση των 8. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα τρόπαια και διεκδικεί και ένα τρίτο να κάνει το 3-peat. Όπως θα έλεγε, πώς το λέγανε τώρα το... τον προπονητή, όχι ο προπονητής, τον New York Knicks το είχε πει. Ο Pat Riley, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δικιά του εμπνεύσεως η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος νεολογισμός. Έτσι, για να μαθαίνουμε και λίγο αθλητικά ιστορία. 2-31-0-287 και 3-8 τηλεφωνάκι εδώ στην εκπομπούλα μας. Επικοινωνούμε από αθλητικά σήμερα κάτι. Champions League έχει μπασκετικά, αγωνίζεται η ΑΕΚ, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ελβετία με την Νίρμπουργκ, αν δεν κάνω λάθος, μετά λέει από 28 χρόνια από τη Γενέβη έχει να επισκεφτεί ο ΠΑΟΚ την Ελβετία. Γενικότερα είναι λίγο φτωχιά η εβδομάδα σήμερα, η εβδομάδα δεν είναι, η ημέρα, καθότι αύριο και μεθαύριο έχουμε κανονικότατα παιχνίδια Super League, έτσι να γεμίσουν και την βδομαδούλα μας βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ο Λευθέρο εθελοντής να γίνει μέλος της Βουλής. Να μας δίνει και τις κλήσεις χωρίς μεγάλες παρακλήσεις. Έτσι, έτσι. Και για το φίλο του Μπιτιλινιό να τον πούμε να μην ανησυχεί. Εντάξει, αφεκταίο να είναι. Άμα έχει τίποτα ζημίες από τίποτα τα ροδάκια, αυτοί λέγονται εκτιμητές. Θα πάει ο Λευτέρης τώρα, τελείωσε. Λευτέρης, εκτιμητής, θα τα βγάλει όλα. Εννοείται, εννοείται. Ένα χωριό τώρα πήγαινε ένας μπαγλαμάς. Είχαν αποχαλαζόπτωση, όλοι τα ίδια. Δηλαδή στον έναν έβαζε 20%, στον άλλο έβαζε 40%, στον άλλο έβαζε 60%. Δηλαδή ζημία. Δηλαδή ρε εσύ πώς είναι δηλαδή τώρα να πούμε διπλανά χωράφια τώρα από το Στάρι, ξέρω εγώ, να έχει ένας 30% και να έχει άλλος 60%. Ναι, δηλαδή, ναι. Έλα μου, ντε. Πώς πέφτει, πέφτει το καλά. Μάλλον δεν πήγε ποτέ και σου λέει κατά τύχη, ας πούμε. Πήγε, αλλά ξέρεις, τους πλησιάζουν, φλάτουνε, πάρε και τόσα. Πάρε και τόσα. Γίνονται τέτοια πράγματα, εγώ δεν θέλω να τα πιστέψω αυτά. Τα περσέντ, να πούμε. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Στο μεταξύ, εκεί με το ταξίδι, πολύ ωραίο, αλλά έχει μπει ένα τέτοιο απίστευτο. Τι? Έχει καθυστερήσει στο μεταξύ, λέει, και η κίνηση. Και για να πάει γρήγορα, τι κάνει. Μπαίνει, λέει, στο αντίθετο ρεύμα και προσπερνάει τα λίγα. Μα στο αντίθετο ρεύμα όλοι έρχονται προς τα σένα. Πώς είναι δυνατόν να προσπεράσεις κάποιον? Πώς έβγαινε, προσπερνάει την ταλίκα αφού μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Ήταν μονής κατευθύνσεως ο δρόμος. Ποιο είναι το παράξενο? Τι σου φάνηκε παράξενο? Μα σε λέει την προσπερνάει την ταλίκα. Αν τη δικιά του προσπέρασε. Αυτό δεν είναι παρανομή αυτό. Πώς δεν είναι? Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Είναι μονής κατευθύνσεως ο δρόμος. Δεν έχει μονή. Και έχεις μπροστά σου, και έχεις μπροστά σου ταλίκα. Άμα έχεις διπλή γραμμή κάτω. Ναι, προφανώς ήταν σε κάποιον επαρχιακό. Ναι, αλλά και δεν επίτε στην διπλή γραμμή. Γιατί όταν σε λέει ο άλλος μπαίνω στο αντίθετο ρεύμα και προσφερνάω,
υποτίθεται προσφορά σε αυτό που πει δηλαδή, το ρεύμα. Γιατί ναι. Δεν μπορεί να είναι μόνο αφού. Καλά, μη στεναχωριέσαι, θα μα το διευκρινίσει. Θα μα το διευκρινίσει. Να βγει, να βγει. Θα βγει, θα βγει. Θα βγει. Στο σημείο του Πάρωνα, λίγο πριν τον Ταΐδο και. Ναι, 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 ναι. Πάρωνα. Ωραία, ωραία. Έγινε. Yeah. Σε χαιρετούμε, τσάω, τσάω. Καλημέρα, όπα, όπα, καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Να, το ήμουν σίγουρος ότι θα παρέλθεις και θα διευκρινίσεις. Ήθελα να πω για αυτό που είπε ο προηγούμενος, mm-hmm. ότι στη Σπάρτη, στις πρόποδες του Πάρνωνα, ναι. τα πρώτα χωριά, όπως ανέβαινες προς τα πάνω, γιατί εκεί είναι και κάτι χωριά του Νιάρχου, ας πούμε, πάνω ψηλά, έχει καρυδιές και πατάτες. Ποιανού Νιάρχου? Του Νιάρχου. Του γνωστού, το εφοπλιστό. Ναι, ναι. Αυτός εφοπλιστής ήταν, δεν δουλειά και στα βουνά. Ναι, ναι, άκου να δεις τώρα. Κάτω στις πρόποδες, μπαμπή. Ναι. Πάω ένα πρωί mm-hmm. και έρχεται ένας παππούς. Έλα, τι λέω να μου δείξεις τα καρύδια σου. Τι εννοείς, τι εννοείς, έλα να μου δείξεις τα καρύδια σου. Τις καρύδιες σου. Α, πες το έτσι, διευκρίνησε το βραγόρι μου και τώρα να πούμε, μην έχουμε άλλα. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις εσύ τώρα, δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Mm-hmm. Λοιπόν, για να πάει και ο επόμενος τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, και λέω. Μου λέει δεν πάει αμάξι. Mm-hmm. Λέω βρες αμάξι, λέω, γιατί άμα δεν πάει αμάξι εγώ δεν σου γράφω τη ζημιά. Τέλος πάντων βρήκε ένα αμάξι, πήγαμε και στον γυρισμό μου λέει έχω, λέει, και δύο στρεμάτα πατάτες. Ναι. Λέω πού τις έχεις, είχε γράψει στο χαρτί, η περιοχή που τις είχε ήταν κήπος, περιοχή κήπος. Mm-hmm. Λέω για πάμε, λέω, στην περιοχή κήπος και με πάει στο σπίτι του και είχε δύο αυλάκια τα οποία ήταν δύο μέτρα το καθένα. Γιατί νομίζω η ιστορία θα καταλήξει τώρα. Μόνο πατάτες, ε, μάλιστα, ναι, τίποτα, ναι, άλλο. Λέω, μιλάμε για την Πελοπόννησο και η ιστορία τώρα, ναι, αρχίζει. Και του λέω, ναι. ρε παππού, του, ναι. λέω, δύο στρέμματα του λέω. Mm. Είναι 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Πιστεύεις εσύ ότι τα δύο αυλάκια στην αυλή σου είναι 2.000 τετραγωνικά μέτρα? Έτσι το είχε. Σου λέει, τι, γιατί δεν είναι? Ναι, ήρθε, λέει, ο προηγούμενος, λέει, και έτσι. Μου τα έγραψε. Πήρα να πω για το προηγούμενο, πήρε και μου τα έγραψε. Ναι. Εγώ του λέω φεύγω και πάω τώρα στο Μιστρά να πιω καφέ. Mm. Εάν θες, λέω, πάρε τον προηγούμενο να έρθει να στα γράψει. Έτσι, άνιζα. Κράτος δικαίου, κυρίες και κύριοι, με τον φίλο μας τον Λευτέρη. Βεβαίως, από τις ιστορίες του ως εκτιμητής. Όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνική επικράτεια και επαρχία. Καλά, έχουν γίνει πραγματάκια. Σήμερα είμαστε έτσι πιο παραδοσιακοί, θα έλεγα. Δεν πιάνουμε τώρα το άστιε. Ιστορίες από την Ήπεθρο. Με το λόγο επειδή. Μια ειδική συλλεκτική εκπομπή και σήμερα. Κατά τα άλλα, στα μεταγραφικά μας, γιατί έχουμε και αυτά, αίσθηση προκάλεσε η επιστροφή του Αβραάμ Παπαδόπουλου στον Ολυμπιακό μετά από και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, ή το κάπου εκεί στις Αυστραλίες, κάπου είχε φύγει εντελώς εκτός Ελλάδος, ίσως και πρώην μνημονίο, δεν ξέρω, Αβραμάκος που έγινε παίκτης για να παίζει εθνική, επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για να κλείσει και την καριέρα του. Μια ενίσχυση που δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Όχι, θα βοηθήσει, αλλά. Εντάξει, τώρα είναι και καμιά 35 στο Wikipedia που είδα τον Αβραμάκο. Τον Αβραάμ, συγγνώμη. Αβραμάκο το χρησιμοποιούμε καταχρηστικά από εκείνο το περιβόητο βίντεο του Νίκου του Μπουγάτσα. Τον έχει δηλωμένος 2-10. Ύψος. Εντάξει, λες, μήπως και τον πήρα για αντικαταστάτη του Μιλοντίνοφ, αναρωτιέμαι, ας πούμε. Σε μεταγραφικά, όπως στον ΠΑΟΚ, δεν φαίνεται να προχωράει σε κάποια άλλη προσθήκη. Ο δικέφαλος στον Άρη, υπάρχει θεματάκι με τον Σουηδό, δεν τον αφήνει η ομάδα του να έρθει. Εντάξει, κόσμος πάει και έρχεται, αλλά λιγουλάκι σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Λίγοι πήγαν και λίγαν ήρθαν, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Νέντατ Κρίσιτς ήρθε, Σαμπανάζοβιτς, ο Ανέλ, που το λέγαμε εδώ πέρα, ο γιος του Ρέφικ. Έφυγαν Αϊντάρεβιτς και Γιακουμάκης. Στη Λάρισα, Σεστέροβιτς, Ζιβκοβιτς και Ταλέσκι, οι παιδιές που αποκνήθηκαν. Γιακιμόφσκι και Σικάβκα. Όλους με τα πολλά σύμφωνα πήρε ο Αλέξης Κούγιας. Ίσως θέλει να γίνει, γιατί αυτό ήταν ίδιον της Ξάνθης. Αφού κινείται στα πεδία της
ακριτική ομάδα όσον αφορά τι ανακοινώσει στο ημίχρονο. Ακολουθεί την τεχνογνωσία που έχει Ξάνθη, την πετυχημένη αυτή τεχνογνωσία. Σου λέει: θα παίρνω και παίχτε με πολλά σύμφωνα παρατεταμένα το ένα πίσω από το άλλο, για να ενισχυθώ και να δημιουργήσω ένα ανάλογο μοντέλο. Από τη Λάρισα φύγανε Φύρου ή Μόρση, Γκέκα, Κόεφ, Κάσο και Πίτη. Εν τω μεταξύ έχει ένα παίχτη τώρα εδώ, δεν ξέρω ποιο είναι τη Λάρισα, ο οποίο είναι Λούκα Λάικ, αγάπη μόνο. Βλέπω στο σχετικό άρθρο. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλούς που τους αναφέρουμε. Στον Άρη ήρθαν ο Λίντζε Ρος, ο Ντάνιελ Λάρσον, ο Κυριάκος Σαββίδης, ο Μάρτιν Τόσο και ο Μιχάλ Κορχούτε. Φύγαν ο Θωμάς Νασλίδης, ο Μεγκή Μευράη και ο Νικολάς Κολάσο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάνκ. Καλώς το να. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, Μπάμπη, θα σε πλευρίσουν από εταιρείες φυτοφαρμάκων. Κανονικά. Θα δίνεις και δελτίο καιρού για τους αγρότες, αν θέλεις. Ναι. Μιλάμε, θα καταπολεμηθεί το ζυζάνιο και η μουγκρίτσα. Κανονικά, περιμένουμε από το φίλο του Λευτέρη οδηγίες να μας πει και για την τι ήδη βγάζει Καλαμάτα. Αυτό περίμενα να καταλήξει κάπου εκεί η ιστορία, εννοείται. Ποια είναι τα pop. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Και αν μπορούμε να γίνει μεταφύτευση και σε τέτοια περίπτωση, αν χάνεται η ονομασία. Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε, δεν μιλάμε για βιομηχανική παραγωγή, για τη βιομηχανική, μιλάμε για ευθυμία. Έτσι, έτσι. Για παραγωγή, για Λούνα Πάρκ, ας πούμε, για ψυχαγωγία, για ψυχαγωγία, για εταιρεία θεάματος. Για μικροποσότητα, για ατομική, για δυο στρέμματα. Ναι, ναι, εταιρεία θεάματος θα κοστολογείται και θα φορολογείται με 60% τώρα έχει πάει, ας πούμε, το να διοργανώνει συναυλίες, θέατρα, αυτά, ιστορίες. Εδώ. Οπότε μπορείς να έχεις και μια έτσι φορολογική αλάφρυση. Ναι. Ο Παντελίδης θα παραμείνει και μετά την, και την Πέμπτη. Ποια Πέμπτη από όλες? Μεθαύριο. Μεθαύριο, διότι προφανώς... Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Λέμε ρε παιδί μου. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θα καταφέρνει ο Άρης. Λέμε, μπορεί να γίνει και αυτό. Εδώ αποκλείσει και από τον Εργοτέλη, ας πούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω. Άρης θα κερδίσει. Ένα λαϊκό δικαστήριο εκεί στην Παπαναστασία νομίζω ότι επιβάλλεται. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Λοιπόν, για το νευρικό σύστημα. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται φούντες και τέτοια. Καλή διατροφή χρειάζεται. Έτσι, μ' αρέσεις. Και τέσσερις είναι οι νευροδιαβιβαστές για την ευθυμία. Δηλαδή. Λειτουργεί όλο το σύστημά σου τελικά πολύ καλά και αντέχεις το χρόνο, κοιμάσαι 2-3 ώρες και είσαι ευδιάθετος, πας στη δουλειά σου και αντιμετωπίζεις δυσκολίες, διασκεδάζεις, ξέρω εγώ κτλ. Και είσαι γενικά σε μία... Είναι τέσσερις, έτσι. Είναι η ακετιλοχολίνη. Ναι. Μία, έτσι. Η άλλη είναι η κάτσε να δω που το είχα γράψει εδώ. Νοραδρεναλίνη. Κανένας δεν θα μείνει. Σεροτονίνη. Αυτή κάπου την ξέρω. Ναι, η σεροτονίνη αυτή είναι πολύ καλή. Είναι η καλή αγαπημένη μου σεροτονίνη. Έχω ξεχάσει μία τώρα και ήταν. Α, μάλιστα. Είδες, γι' αυτό λένε και στα θέατρα, δεν λένε να μην πω όλους τους συντελεστές για να μην ξεχάσω κανέναν. Ναι, και τον αδικήσω. Ναι. Άλλη... Τι κρίμα τώρα που την ξέχασα. Την τηλεφωνία, η σεροτονίνη, τον αδρεναλίνη και είναι και άλλη μία. Και... αύριο. Αύριο να έχουμε και κάτι. Να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Όλα αυτά τα βρίσκεις, να τα έχεις με κατάλληλη διατροφή. Γεια σας. Μάλιστα, γεια σας, βέβαια. Συγκλονίστηκες λοιπόν οι σημερινές παρεμβάσεις. Μόνο πολύ ο Λευτέρης το ενδιαφέρον, αλλά τοποθετείται επί παντός επιστητού. Στον ΠΑΟΚ ήρθανε Γιάννης Μιστακίδης, επιστροφή από Παζιάννενα, αλλά νομίζω έφυγε. Γιώσιπ Μίσιτς, δανεικός στο Sporting Λισαβόνας. Κάρολς Βιντένσκι, Πολωνός επιθετικός με απευθείας μεταγραφή αν δεν κάνω λάθος. Πέντρο Ερίκε, επιστροφή από δανεισμό. Και Δημήτρης Γιαννούλης, επιστροφή από δανεισμό από τον Ατρόμητο. Έφυγαν Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, Αμίρ Ουάρντα. Ο ένας δόθηκε δανεικός στον Ατρόμητο, άλλος αποχώρησε με ελεύθερη μεταγραφή στην Αλ Ιτιχάν. Είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Ακπό που κόλλησε, αν είναι δυνατόν. Με τον Ακπό που ακούω όλο και περισσότερο, έχει ξεχαστεί ήδη ο Πρίγιοβιτς, κανένας δεν τον μνημονεύει. Ένας που πέρασε από εδώ πέρα και έβαλε μερικά γκολάκια πριν από 2 εβδομάδες, είχε σχεδόν κηδείες, ας πούμε. Τα είχαν βάψει όλοι μαύρα. Θα φύγει ο Πρίγιοβιτς, τι θα κάνουμε, πρόεδρε, πάρε παιχτούρες, ας πούμε, εδώ να μας ενισχύσεις.
Και σιγά σιγά πληθαίνουν και οι φωνές που λένε ότι για τον ΑΚΠΟΜ, εγώ τα έλεγα πρώτος από όλους, να πούμε. Τον πίστευα αυτόν τον παίχτη. Τον είχα διακρίνει. Ποιος Πρίγιοβιτς μωρέ τώρα και τέτοια. Σε λίγο δεν θα είναι, ναι. Ένα ακόμα δύο γκολάκια να βάλει. Καλά, εντάξει, να βάλει κανέναν εναντίον Ολυμπιακού ΑΕΚ. Θα μνημονεύεται για πάντα και θα ξεχαστεί η ΕΣΑΗ, ο μέχρι πρότινος αρχισκόρε της ομάδας του Δικεφάλου. Αλλά αυτά τα έχει η ποδοσφαιρική ζωή. Εντάξει, είμαστε τέτοιοι εδώ. Είμαστε παρορμητικοί ως λαός, ως Έλληνες. Στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής έχουν έρθει Μασούρα, Σολδάνο, Ντίαζ, Λοντίκιν και Αβραάμ Παπαδόπουλος και φύγανε Γιάγια Τουρέ, Πάρδο, Σεμπά, Μάνος, Βρουσάη και Νικολάου. Όσον αφορά το μεταγραφικό πεδίο, εντάξει, τα πράγματα ήπια η μεταγραφική περίοδος. Εντάξει, ήθιστε τον Δεκέμβριο οι ομάδες να μην προχωρούν σε υπεργενές κινήσεις. Βέβαια ο Άρης έχει αρκετούς παίχτες και αυτό είναι το στοίχημα τώρα στην παρούσα φάση, το να μονταριστεί εκ νέου η ομάδα που δεν έχει βρει πατήματα μετά την φυγή, όχι τη φυγή, την αποχώρηση, την λύση της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή της, με τον Παντελίδη, πολύ λίγα τα καλά αποτελέσματα και σιγά σιγά πληθώνουν και οι φωνές έτσι αντιδράσεων, φωνές και οι μουρμούρες που μπορεί να γίνουν και πιο δυνατές αν συνεχίσουν τα παρατεταμένα αρνητικά αποτελέσματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά ρε, δεν πρόκειται να χτυπήσω το τηλέφωνο, τι έγινε. Είμαι από εδώ από πάνω, σας περιμένω, ναι. Το 100% της Γερμανίας. Έτσι. Για να μην χρεώνεσαι. Δεν με νοιάζει, βέβαια. Απλά είμαστε έτσι. Τους τα παίρνουμε. Παίρνουμε τις κορώνες. Αράω. Ναι. Τι θα έλεγα. Εσύ μήπως τα συλλαλητήρια εδώ που γίνανε τώρα στην Ελλάδα, μήπως έγινε για τον Πρίγιοβιτς. Λες. για να μείνει. Για το Μέγα Αλέξανδρο Πρίγιοβιτς. Ναι, μέχρι πριν δύο εβδομάδες. Είχαμε τώρα μια κατάσταση εδώ μέχρι πριν το πρωτάθλημα, αμέσως μετά το παιχνίδι με την Παναχάικη, η κατάσταση ήταν λίγο έκριθμη. Αμάν, που θα πάμε, όι, μας αφήνεις και τέτοια. Αλλά τώρα τον έχουν ξεχάσει. Εκ του αποτελέσματος δικαιώνονται όλοι. Βέβαια, με τον ΑΚΠΟΜ. Ναι. Τα έλεγα. Εντάξει, είναι η χαρά του τα λεγάκια. Είναι η χαρά του τα λεγάκια τέτοιες περιπτώσεις. Και κλείσιμο ματιού, ξέρεις το πονηρό. Εγώ τα είχα. Τα έλεγε ο γέροντας. Μα δεν μπορείς κιόλας και να αφισβητήσεις. Τα είπες ρε φίλε, όχι, ξέρω εγώ. Αφού το είπες. Αφού το είπες είναι ξεκάθαρο. Γιατί να μην δεν σε πιστέψω. Γι' αυτό και παρακολουθούμε αθλητικά για τον σταλεγακισμό που είναι η αγάπη μου και εμείς. Η πρώτη. Εγώ τώρα που δούλευα απόγευμα όλο το διάστημα, που με έχεις χάσει και σε έχω χάσει. Ναι. Άκουγα κι εγώ όλους αυτούς τους σταλεγάκηδες που λες και εσύ. Όλοι ξέρουν και για τον Παναθηναϊκό ότι θα κάνει κοιλιά. Ναι. Και για τον Γιάγια του Ρέου ότι θα φύγει και για τον Παπαδόπουλο ότι θα έρθει. Όλοι τα ξέραν. Όλοι, εννοείται, εντάξει. Όλοι. Ή όταν ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός ότι εγώ τα έλεγα ότι πάρε καινούριο, παίρνει νέους παίχτες, έχω εμπιστοσύνη στα μωρά. Στα νέα τα παιδιά. Ο Γεωργίου έλεγε βάλτε 10 ευρώ στοίχημα να τα πάρει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Το είπε. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Μπορείς να λες οτιδήποτε ρε παιδί μου. Έτσι και την αποτυχία δεν τη θυμάται κανένας. Γι' αυτό. Η αποτυχία δεν έχει πατέρα. Η επιτυχία έχει. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Καλά. Μια χαρά είμαστε. Όλα κομπλέ. Κι εγώ μόνο που σε ακούω καλά είμαι. Αχ, τέτοια να μου λες να με γεμίζεις, Έρχεται 14 Φλεβάρι. Έτσι, ερχόμαστε. Φιλιά, καλούς δρόμους. Καλή δουλίτσα. Τσάου. Στην εξωτική μας Γερμανία που και αυτή είναι συντονισμένη εδώ με το λόγο επειδή. Με τον Λίμπερο 107,4. Από κόσμο ιστορικά, γεγονότα σήμερα, 29 του μηνού, δεν είδαμε καθόλου τόσο σήμερα. Ιδρύεται, λέει, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, ο ΟΣΕΒ, το 1907, μάλιστα, πολύ ωραία ο ΟΣΕΒ, ο οποίος τώρα δήλωνε σε ημερίδα, ας πούμε, μέσω των εκπροσώπων του, ότι δεν πρέπει, λέει, να επιστρέψουμε στην πρωτητέρα κατάσταση πρώτων μνημονίων, μισθολογικά κτλ. Γιατί θα είναι καταστρεπτικό, λέει, αυτό για την οικονομία. Να πληρώσουμε λίγο παραπάνω, ας πούμε, τους εργάτες και τους υπαλλήλους. Όπως και οι απόψεις που ακούγονται, δεν λέω εγώ ότι. Αμά και τι έγινε με την περιβόητη αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου. Αλλά δεν γίνεται να σε συνθήκες σύγχρονης οικονομίας να λες ότι αυτό δεν θα ωφελήσει την εργασία, γιατί θα οδηγήσει σε απολύσεις, γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν οι μισθοί.
και όλο αυτό δεν θα βοηθήσει στην παραγωγή της οικονομίας? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, για να υπάρχει δουλειά, μπορούμε και να μην αμείβουμε τους εργαζόμενους. Θα καταπολεμήσουμε έτσι την ανεργία 100%. Ούτε καν τα 400, ας δίνουμε ούτε 100. Τζάμπα, ρε παιδί μου, τζάμπα. Θα είμαστε στο 0%. Θα πατάξουμε πλήρως την ανεργία, έτσι. Ένα Νόμπελ οικονομίας, λοιπόν, και σε αυτούς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπαμπή, παρακαλώ. Το τσάι σας αρέσει? Πάρα πολύ. Αλλά δεν πίνω. Δεν πίνετε? Ξεχνάω, μωρέ. Τώρα ποιος το βράζει? Ξέρεις, πού το πίνεις το τσάι? Πού να το πίνω, ξέρω εγώ. Πού το πίνω? Στο σπίτι, πού το πίνω? Το καλύτερο τσάι, κύριε Μπαμπή. Ναι, πού πίνετε? Είναι την έρημο. Α, μάλιστα. Έχουμε το τσάι του βουνού και το τσάι της ερήμου. Άγια σου, εκεί. Μάλιστα. Εκεί και πίνετε, το τσάι πίνετε βράδυ, γιατί η θερμοκρασία στην έρημο το βράδυ πέφτει. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και ήταν πολύ επίκαιρο, ναι, σε άλλα αγροτικά ζητήματα. Ναι. Σωστό, σωστό, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εκεί θα το πιω εγώ το τσάι. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να πω. Βεβαίως. Γενικά υπάρχει μια έτσι και στην Αμερική λογική, ας πούμε, ότι... ότι ρε παιδί μου, φταίνει η φτωχή. Βέβαια. Δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά και δεν μπορούν να αγοράσουν προϊόντα. Βέβαια. Αλλά ταυτόχρονα όμως οι πολύ πλούσιοι, ας πούμε, βάζουν και ένα κότερο, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό, ότι και αν σε δώσουν λεφτά, θα πας να τα ξοδέψεις. Θα πας να τα σπαταλήσεις. Ναι, τι, άμα πάρεις 3 χιλιάρικα και δεν έχεις, δεν θα πας να τα φας. Ότι δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς και θα καταρρεύσουν. Ναι. Μπορούν να παραμείνουν για πάντα. Εγώ λέω να τους μειώσουμε κι άλλο τους μισθούς για να ορθοποδήσουν, ρε παιδί μου. Και όχι να τους μειώσουμε. Ναι. Όχι να τους μειώσουμε. Mm. Το θέμα είναι να καταργηθούν οι μισθοί και ακριβώς να υπάρχουν σκλάβοι οι οποίοι θα δουλεύουν με μαστίγια και θα χτίζουν, θα χτίζουν πυραμίδες για να μένουν εκεί οι Φαραώ. Υπήρχε ανεργία στην ανερχαιότητα. Στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχε ανεργία? Όχι, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ανεργία? Όχι, είδες. Να ρωτήσω για την αρχαία Ελλάδα. Όλα, ναι. Για την αρχαία Ελλάδα, μπορείτε να μου πείτε μια Ελληνίδα επιστήμονα, τέλος πάντων, μια Ελληνίδα θεατρική συγγραφέα, μια Ελληνίδα κάτι, ρε παιδί μου, γιατί προσπαθώ να θυμηθώ μια Ελληνίδα από την αρχαία Ελλάδα, μία. Την Ασπασία, μόνο αυτή ξέρουμε. Η οποία μία, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχαν τότε επιστήμονες. Ναι. Και γιατί υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ εκδιδόμενων γυναικών στην αρχαία Ελλάδα και εταίρων? Οι εταίρες είχαν και σπίτια. Σε άλλη εκπομπή. Θίξαμε πολλά ζητήματα. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Μάλιστα, και με αυτές τις πάνσουφες απορίες, λοιπόν, του φίλου μας του Λευτέρη, οδηγούμαστε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή εδώ στον Λίμπερο 107,4. Θα κάνουμε μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της τριτούλας μας, δεύτερη ώρα της εκπομπούλας, δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή στη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά περιόδους και ενδεχομένως το βράδυ λίγες πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη νύφη του Θερμαϊκού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενής έως σχεδόν μέτρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 ως 12. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα, η οποία ήτο στην αναμονή. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα, Παύλος. Τι γίνεται? Καλά, ωραία, Παύλος. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι ρώτησαν πριν το διάλειμμα? Αν υπήρχαν επιστημόνες στην αρχαία Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχαν, λέει ο Λευτέρης. Λοιπόν, αρετή η Κυρίνια, μαθηματικός, φυσικός, φιλόσοφος. Ναι. Έθρα ασχολήθηκε με την επιστήμη της λογιστικής. Λογιστική Αγλαονίκη. Από τότε. Είχε λογιστική. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Αγλαονίκη, αστρονόμος. Αυροτέλεια, φιλόσοφος. Αγνοδίκη, γυναικολόγος τον 4ο αιώνα π.Χ., η οποία δικάστηκε και σαν άντρας γυναικολόγος και μόλις αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της, αθώθηκε. Μάλιστα. Σαν την αθώση του Λευτέρη. Ναι. Αξιοθέα, μαθηματικός και φυσική. Αρυγνώτη, φιλόσοφος και μαθηματικός. Δεινό, αριθμόσοφος. Μ' αρέσει αυτό. Πολυγνώτη, η πολυγνώτη είναι γνωστή από την αρχαιότητα, από τον 7ο με 6ο π.Χ. αιώνα,
ώστε για την ακροφωνία της. Για την ακροφωνία. Ακροφωνία. Συνέδεσε αλφαβητικά τα γράμματα με τους αριθμούς. Δηλαδή το δέλτα ναι. είναι το αρχικό του 10. Ναι. Το 1000 αρχικό του 1000. Mm-hmm. Το πι αρχικό του 500. Μάλιστα. Κλπ. Δεν το γνώριζα. Είπα χιλιάδες. Mm-hmm. Χιλιάδες. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Άμα σου πω ότι δεν ήξερα καμία από όλες αυτές τις οποίες ανέφερες. Περισσότερες από αυτές ήταν μαθήτριες, δηλαδή του Πυθαγόρα, η αξιοθέα που ήταν μαθηματικός και φυσική, φοιτησε στον Πυθαγόρα, στις σχολές του Πυθαγόρα. Η εκ Πυθαγόρας, ναι. Ναι, στα εκ Πυθαγόρας. Πολλές ήταν δηλαδή, η Αυροτέλεια ήταν με τους μεγάλους φιλόσοφους, μαθήτριες των μεγάλων φιλοσόφων. Απλά περνούσαν, είχαν τα πάντα σε δικαιώματα, εκτός από την ψήφο. Δεν ναι, εντάξει, και το ανδρικό κατεστημένο ίσως να μην επέτρεψε να προβληθούν όπως θα έπρεπε εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσαν μόνο να ψηφίσουν, που η ψήφο στην αρχαία Ελλάδα, όχι στη σύγκριση με τη σημερινή, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το δικαίωμα του πολίτη, αυτό. Ναι, το για τους πολίτες, για τους πολίτες των ελληνικών δημοκρατιών, σε αντίθεση σήμερα με τη σημερινή, πάλι λέμε. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν το είχαν οι γυναίκες από το δικαίωμα και έτσι τις θεωρούσαν σαν πολίτες β'. Έτσι ακριβώς. Δεν τις βάζανε μαζί με τους δούλους και τους σύλλοτες. Τις είχαν μια ξεχωριστή κατηγορία ανάμεσα στους πολίτες. Και στους σύλλοτες. Και στους συμπολίτες, μάλιστα. Ναι, ακριβώς συμπολίτες. Σε ευχαριστούμε για την πολύ κέρια αυτή παρέμβαση. Εγώ και ευχαριστώ. Τη γνώση που μας μοίρασες. Εγώ είμαι εδώ να λύνω τις απορίες του φίλου μας του Λευτέρη. και η θερμοκρασία στην έρημο της Σαχάρας έχουν καταγραφεί, έχει καταγραφεί το ρεκόρ των μείων 62 βαθμών. Το θέλεις το τσαγάκι σου. Το θέλεις το τσαγάκι σου, μείον 62. Το θες την παγιέρα με το τσαγάκι να αφήσεις μέσα και να τρίβεσαι με τα φύλλα του Ευκάλη. Τι πας και ανεβάσεις δημοκρατία το δέρμα. Αιματωθεί το δέρμα να. Φιλιά, καλή σου. Είναι τρομερό, δηλαδή το πρωί πέφτει 50-55 βαθμούς επάνω και το βράδυ πέφτει, φίλε, μέχρι μείον 62. Εκεί δεν αντέχει τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Να σε καλά, φιλιά. Καλημέρα. Στο επανειδήν. Έτσι, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όλα θα τα μάθω. Υπάρχουν ακροατές και υπάρχουν για τα πάντα. Απαντήσεις, καλημέρα. Μηδέν εδώ, καλημέρα. Κύριε Παμπή. Κύριε Λευτέρη. Όλες αυτές οι γυναίκες τώρα που μας είπε ο κύριος. Ναι. Όλες αυτές ήταν στην αρχαία Αθήνα ή ήταν στη Μικρά Ασία. Σου λέει, μαθήτρες του Πυθαγόρα. Πυθαγόρας που διέπρεψε. Νομίζω προς τη Μικρά Ασία. Ή μήπως εκεί στα νησά. Στη Σάμο δεν ήταν ο Πυθαγόρας, πού ήτανε? Τι αλλά δεν καθόταν στη Σάμο, περνούσε και απέναντι. Πού το ξέρεις τώρα, πήγαινε για ψώνια. Τι, πήγαινε πιο κοντά. Το νόμισμα περνούσε λέει και απέναντι. Τέλος πάντων ρε παιδί μου, Σάμιος, μάλιστα. Αυτό έγινε. Αυτές οι γυναίκες όμως δεν κάναν κανένα πυθαγόριο θεώρημα. Δεν τα αφήσανε εκεί, ναι όντως, πυθαγόριο. Μάλιστα. Δεν το προχωρήσανε πολύ, ας πούμε. Ναι, δεν το... μπορεί να κάνανε άλλα θεωρήματα. Εξκλήδια γεωμετρία, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Νομίζω ότι τις είχαν σε β' κατηγορία. Αυτό μας είπε και ο φίλος μας. Αυτό μας είπε, ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά όμως, τις είχαν την Αφροδίτη, είχαν τη... Άλλο η θεά. Άλλο η θεά. Ναι, θεές είχαν. Άλλο θεά μου, είσαι μια θεά. Μούσες είχανε. Είχανε μούσες πυθίες, εκεί το... Πυθίες είχανε. Έτσι, μούσες είχανε. Επιστημόνισες δεν είχανε. Γιατί δεν λέτε. Αθλήτριες είχανε. Δεν είχαν αθλήτριες. Δεν είχαν αθλήτριες. Δηλαδή στην Ολυμπιάδα πηγαίνανε, τρέχανε γυναίκες. Όχι, δεν τρέχανε. Μπορεί να μας πει ο κύριος. Μάλιστα. Να μας πει. Εντάξει, έγινε. Συγχαιρετούμε, τσάω. Καλημέρα στην γραμμουλά. Καλημερίζω τα παιδιά. Μετά ποτέ τόσο επιστημονική ανάλυση δεν γινόταν να μην δεν παρεύεις. Δεν θα μπορούσα, θα παραμείνω σιωπηλός, σας ευχαριστήσω να ακούω, θα χαιρετήσω το Λευτέρη, ναι. Έτσι θα το χαιρετήσω νοερά σταυρωτά. Είχα λίγο καιρό που δεν μπορούσα να ακούσω, ναι. Δεν ήξερα τι πανέκαμψε. Λοιπόν, είδες τι χάνεις. Πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος, πιο δυνατός ακροατής, έτσι. Θα δίνω τις ευχές μου, παιδιά μου, διότι άρχισα να γερνάω σιγά σιγά μπάμπι μου, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά με τον Λευτέρη αρχηγό και όλοι ενωμένοι, πάμε ξανά δυνατά, παιδιά. Έχουμε επιστρέψει στην μαθητεία, είμαστε, τι να πω. Θα έλεγα στην κανονικότητα. Ναι, μια ακαδημία από μόνοι μας.
Έτσι, αυτή είναι η εξωτερικότητα που μας έκανε γνωστούς ανά την Ιφίλιο ως εκπομπή. Έτσι. Με όλους μας. Έτσι. Έτσι. Θα... Γι' αυτό σας καλημερίζω. Φιλιά. Σε μια περιφερειακού. Καλή σας μέρα, καλές εκπομπές. Επίσης, επίσης, ναι, καλές εκπομπές σε όλους. Γιατί καλό δρόμο. Πώς μας έλεγε ο φίλος μας ο Παφούλιας, καλό παράδεισο. Καλές εκπομπές να έχουμε όλοι μας. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό που λέγεται λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γυναίκες όλοι τις αφήνανε να πάρουν μέρος Ολυμπιακούς αγώνες, ούτε να τις παρακολουθούν. Και πηγαίναν κρυφά. Όχι, πού να πούνε. Δεν πηγαίνανε. Μόνο η Λυσιστράτη τους άλλαξε. Όταν τις μάζεψε όλες και λέει, κυρίες μου, αποχή. Έτσι, έτσι. Και παραμίλησαν. Αποχή, φύγε. Ναι. Πώς κάναν όλοι, αποχή, να φύγει ο Γράντας, αποφύγει. Να φύγει ο Θοδωρίδης από εκεί, να φύγει ο Μπατατούδης. Ναι, ο Βουλινός, ο Συγχρημένος. Αποχές. Η αθλητική μας ιστορία, η οπαδική μας ιστορία είναι γεμάτη αποχές. Θα τα συνδέουμε. Ναι, ναι. Όλα συνδέονται με το ποδόσφαιρο. Και ο Τσέκος που είχε και τα δύο ατυχήματα, τον λέγανε Τσέκο, έβγαζε τον περιφερειακό, μήπως κατρακάρεις με τον Βουλινό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το συνδέω. Με τραχτέρ και με βαρέλα που κουβαλάνε, όχι το βαρέλα του, κουβαλάει τον πεντό. Κάτσε να σου πω τώρα κάτι για τον Πυθαγόρα και θα το φέρω. Βέβαια, βέβαια. Τον Πυθαγόρα, εγώ ξέρω τον Πυθαγόρα που έχει γράψει και τον Καζατζίδη. Στη Σάμο, όχι, όχι, όχι. Το Πυθαγόριο Θεώρημα. Υπάρχει χωριό εκεί που το λένε Πυθαγόριο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτός ήταν πολύ προχωρημένος μαθηματικός. Κάτι, ας πούμε, την υποτείνωσα και. Και επειδή τους θεωρούσαν ότι ήταν μυστικιστές και αυτά, τους κυνηγούσαν και είχε απομονωθεί απάνω στα βουνά αυτούς με τους μαθητές του, δίδασκε μαθηματικά. Λοιπόν, και εκεί τρώγαν, εκεί κοιμόταν, έλεγε ξέρω εγώ και ένα ποτήρι κρασί και έφευγε. Και αυτοί το παρακάνανε. Και τι κάνε ρε ο μάγκας. Και έκανε. Θα σε φέρω το δεις. Κάνει μια κούπα. Με καφέ. Όχι, σχέδι κούπα, λέει, εδώ μέσα θα πίνετε, λέει, καφέ, τέρματα ποτήρια. Και έκανε μια γραμμή και μέσα στη μέση είχε ένα τσουνάκι. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε ο νόμος ατμοσφαιρικής ποιήσης πριν 300 και χρόνια να πούμε. Έτσι, όταν εμείς οι άλλοι τρώγαμε βαλανίδια. Έτσι, αν λέει η στάθμη, λέει, μέχρι τη γραμμή και δεν σου πει τίποτα. Βάζεις μέσα εκεί και νερό, μέχρι τη στάθμη είναι εντάξει. Μόλις περάσει 2 χιλιοστά ρε μάγκα, αδειάζει όλο το όλη κούπα. Απίστευτο. Μάλιστα. Είναι ακριβώς ο νόμος ατμοσφαιρικής πίεσης. Δημιουργείται κενό. Σε αυτά μου λίγο σκράπας τώρα, δεν τα καταλαβαίνω κι εγώ. Τα φυσικοχημικά. Θα στο φέρω. Φέρε το αύριο να το κάνεις εδώ πείραμα ραδιοφωνικό να το δει και ο κόσμος. Μια νετέρα μου φοράν. Τι να πω, εγώ Πυθαγόρα να εδώ υπάρχω και τέτοια. Μέχρι εκεί. Έχει γράψει βέβαια και ο Πυθαγόρας, εννοείται έχει γράψει και το καταπληκτικό κομμάτι «Τρίγκι τρίγκι μάνα μου» συν της άλλης που δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος που τον έχει συνδυάσει με μεγάλες λαϊκές επιτυχίες. Η Μαρινέλα το έχει πει νομίζω πρώτη και μετά το πήρε ο Ντέμις Ρούζος. Έτσι, να μαθαίνουμε εδώ ιστορία. Στα Billboard, στα Billboard. Καλβάρας έγραψε τη Μικρά Ασία. Άλλο Καλβάρας, εντάξει, λέμε για τον Πυθαγόρα. Λοιπόν, έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαο τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Βαντίνο. Καλώς τον. Έχεις και παρέα δίπλα σου, γιατί τώρα είναι. Όχι, όχι, μόνος μου είμαι. Η παρέα ήταν αυτός που μιλούσε πριν, ο προηγούμενος, να έρθει, αλλά δεν ήρθε. Μάλιστα. Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά, καλά. Σήμερα έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Έχεις χάσει. Στα επιστημονικά, σήμερα είναι επιστημονική. Ξεκίνησε ως αγροτική εκπομπή, κατέληξε ως επιστημονική. Αστροφυσική, φυσικά. Κάθε μέρα βλέπουμε αστράκια. Είδες πώς θα μαθαίνεις, φίλε. Έτσι. Θα σε μαθαίνουν κάποιοι φυσικοί, κάποιοι μαθηματικά. Έτσι. Και θα τους μαθαίνεις ιστορία, μουσική. Ναι, πρέπει να δίνουμε και πιστοποίηση από αυτή την εκπομπή. Σε κάθε τέτοιο ότι παρακολούθησε με επιτυχία το 2ωρο, ας πούμε, διάλεξης του λόγου επειδή και μπορεί να ανταποκριθεί στα όποια καθήκοντά του. Το ξαναλέω, το πιστεύω αυτό, ότι αν ήταν νυχτερινή εκπομπή στη Νέα Υόρκη, φίλε, θα έκανε πάταγο. Βρε και εδώ άμα κάνουν. Πρέπει να... ο πιο διάσημος τηλεφωνικός παραγωγός στη Νέα Υόρκη. Δεν τη θέλουμε τη Νέα Υόρκη, δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να είμαστε άγνωστοι 6-8 το πρωί. Μπορεί και να μας ακούνε τώρα στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρεις. Λοιπόν, μετά την το δρόμο για Γιάννητσά, γιατί πολύ. Ναι. Λίγο προσοχή στους δρόμους, στους οδηγούς. Εδώ ψυχαλίζει βέβαια. Γιάννητσά με κατεύθυνση πού?
προς Γιάννητσα, αλλά δεν φτάω, λέγει Γιάννητσα. Α, Γιάννη, Θεσσαλονίκη Γιάννητσα, εντάξει, okay. Γιατί πες μετά το δρόμο για Γιάννητσα, γι' αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά γενικά σε εκεί την περιοχή είναι ότι έμαθα πολύ βροχή από τους συναδέλφους. Μάλιστα. Καλά κάνεις και μας ενημερώνεις, να το ξέρουμε. Να το ξέρουμε, εδώ Θεσσαλονίκη, ψυχάλα έχει. Δεν έχω δει, μόνο κάτι σκοτάδια βλέπω εδώ. Τέτοια. Κάτι σκοτάδια. Δεν μπορώ να διακρίνω. Κατά τα άλλα είναι καλά. Ωραία, ωραία. Κατά τα άλλα ήσυχα, ας πούμε, περιμένουμε αύριο ματσάκι και τέτοια ακόμα. Περιμένουμε το ματσάκι, περιμένουμε την Παοκάρα να δούμε, ελπίζοντας μάλλον να δούμε το ποδόσφαιρο που βλέπουμε στις τελευταίες αγωνιστικές. Η πίεση σίγουρα είναι στην ΑΕ και στον Ολυμπιακό, πιο πολύ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν έχει το δικαίωμα Ολυμπιακός χαμένο βαθμό. Ο ΠΑΟΚ έχει λίγο έτσι μια μικρή πολυτέλεια. Ο ΠΑΟΚ έχει μια μικρή πολυτέλεια έτσι να χάσει και κάνα παιχνίδι. Έχει μια μικρή πολυτέλεια και πολλά θα παιχτούν στο μεταξύ μας παιχνίδι. Πάρα πολλά. Άσχετα να χάσουμε και δεν στο Αθηνάκι. Βέβαια, εντάξει, μα είναι, μετά, το έχουμε ξαναπεί. Θα είναι αυτό που θα δείξει το τι θα συμβεί στο πρωτάθλημα. Τελικός είναι με τον Ολυμπιακό. Το παίρνεις και τελείωσες. Και φεύγεις από όλες τις άλλες τις περιπέτειες. Αν θέλεις να λέγεσαι πρωταθλητής και καλύτερη ομάδα φέτος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το διακύβευμα. Σε περίπτωση που η διαφορά μας, αν πάμε στον Ολυμπιακό, είναι στους 8 βαθμούς, δηλαδή κερδίζοντας και την άξιο να πω, τότε και με ένα χ, φίλε, είμαστε μια χαρά. Μάλιστα. Έγινε. Νομίζω μετά καθαρίζει κιόλας. Σε χαιρετούμε, σε φιλούμε. Καλό δρόμο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Αντί να βγαίνουμε στους δρόμους και να διαμαρτυρόμαστε για το Μαδούρο και για την Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κολομβία, καλό θα ήταν να κάνουμε και μια μεγάλη διαδήλωση, εκδήλωση για το ότι η αρχαία ελληνική ιστορία μας κρύβει ότι υπήρχαν γυναικοί Ολυμπιακοί αγώνες. Ούτε αυτό το ξέρουμε, να! Που γινόταν κάθε 4 χρόνια προς τιμή της θεάς Ήρας, γι' αυτό λεγόταν και Ηριαία. Ηριαία, μάλιστα. Ναι, οι γυναίκες αγωνιζόταν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους. Φορούσαν άσπρο κοντό κοντό χιτώνα που άφηνε το χέρι το δεξί ώμο έξω και το στήθος. Αυτές που θύμιζε τις Αμαζόνες, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν μεγάλες γυναίκες Ολυμπιονίκης. Τα οποία αυτά η ρία που γινότανε. Στην Ελλάδα γινόταν. Όχι, εννοώ σε ποια περιοχή, ας πούμε. Χρόνια... Πώς στην Ολυμπία, ας πούμε, γινόταν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκεί, στην περιοχή εκείνη γινόταν, αλλά όχι στα ίδια στάδια. Αυτό λέω. Όχι στα ίδια στάδια. Πώς, δηλαδή, πώς ας πούμε, ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ γίνεται στα 2 ωράκια. Ένα τέτοιο πράγμα. Και στην Αρκαδία γινόταν. Α, είχε διαφορετικές τοποθεσίες, μάλιστα. Ναι, το θέμα είναι ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, μια γυναίκα, η Κινίσκα, ήταν η Πέας, αυτή αγωνιζόταν με, πώς θα λέμε, με κάρα, τα υπήλατα, ήταν μεγάλη νικήτρια, αυτή έπαιρνε, συνήθως το βραβείο ήταν Δάφνη Αγριελιά, Στεφάνη Αγριελιά, και τμήμα από την Αγελάδα που θυσίαζαν κατά τη διάρκεια... Τμήμα από την Αγελάδα? Τμήμα από την Αγελάδα που θυσίαζαν προς τιμή της Θεάς Ήρας. Μάλιστα, μάλιστα. Των αγωνισμάτων. Και υπήρχε και η Βελεστίχη. Βελεστίχη. Μεγάλη Ολυμπιονίκη της εποχής εκείνης. Έχω τη Βελεσιό, το ξέρω. Δεν ξέρω. Υπήρχαν πολλά τέτοια. Μάλιστα. Εδώ, ιστορικός σύμβουλος του Λόγω Επειδή. Ό,τι θέτε να λύσει. Τώρα εντωμεταξύ λύνεις τις απορίες του Λευτέρη και παίρνει και θα σου πει και άλλοι. Το φαντάζομαι. Κοίταξε, αυτό θα το βάλουμε σε μια ενότητα της ημέρας. Για άχρηστη πληροφορία. Καλά, δεν είναι μια ενότητα, είναι όλη η εκπομπή νομίζω. Για άχρηστη πληροφορία Α, άχρηστη πληροφορία Β, θα τις αρχιστήσουμε αυτές. Έτσι, γεμίζουμε, φεύγουμε πάνω Σοφία από εδώ. Μάλιστα. Πού θα πάει, πώς γυράσουμε, αίδη τα σκόρια. Έτσι ακριβώς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Επιφυλάσσομαι. Έτσι ακριβώς. Για μυθολογία μπορεί. Βεβαίως, βεβαίως. Φιλιά, τσαό, τσαό, τσαό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σήμερα ιστορικές έτσι γνώσεις και να ζητήσεις. Καλημέρα. Χιλιά χρόνια Ηριαία, γήπεδο στον ΠΑΟ. Έτσι, Ηριαία, Ηριαία. Πολύ ωραίο. Να βγει ο Χριστόφορος. Μια και μιλάμε για επιστήμονες, να μας αναπτύξει τα θέματά του.
Λοιπόν, Μπάμπη, παρακαλώ. Έχεις έτσι, ναι. Και υπάρχει πολιτικός, παύλα πολιτής, που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί ναι, σου. Λες, να, 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 δύο κιόλας, δύο, καλά, δύο. Και παραπάνω, και παραπάνω μπορώ να σου πω. Θα πουλάς χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Ναι, του Πυθαγόρα, του Πυθαγόρα, της πράξης του Πυθαγόρα, πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα που έκανε εκεί κάτι υπολογισμούς. Και εσέχω και τις 7 τραγωδίες του... Του Εσχύλου και δώρο στην τέσσερι. Κρυφές. Άγνωστοι. Που έχει μόνο. Οι κρυφές. Ναι, έτσι έγινε. Φιλιά, τσάω. Τα κυκλοφόρητα του Εσχύλου, βέβαια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλούμε. Νομίζω ότι παρόλα αυτά που ανέφεραν οι προλαλήσαντες, ότι υπήρχαν τέλος πάντων και κάποιες εκδοχές, ας πούμε. Μου φαίνεται σαν να ήταν υποβαθμισμένες γενικά. Μα ήταν. Εντάξει, τώρα αυτό δεν τίθεται το ζήτημα, είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν, ας πούμε, και... Υπήρξανε κάποια, ναι, εντάξει. Είναι υποβαθμισμένες για τη σύγχρονη ιστορία, διότι εμείς αγνοούσαμε. Νομίζω, κύριε Μπάμπη, ότι ήταν πατριαρχία τότε γενικώς το θέμα. Ναι, ναι. Και υπήρχε μια μητριαρχία στην Κρήτη κάτω. Στην Κρήτη, στην Κνώσο. Εκεί. Ναι, αλλά μα η Σαντορίνη, αυτό το ηφαίστειο μας. Έτσι, αυτό το ηφαίστειο που ποιοι το βάλανε, το ηφαίστειο και έγινε. Αυτή η Ελοχήμ. Ο Σόρος. Ναι, ο Ελοχήμ και ο Σόρος. Στα πω εγώ. Ναι, αυτή. Έτσι, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα αγόρι. Αγόρι μου, νάτος. Μιλάμε για επιστήμη. 60% είστε τώρα. Έτσι. Χτυπάω. Έτσι, χτύπα. Χτύπα τα, σπα, χτύπα τα σφυριά. Θα φτάσει μέχρι 100 και μετά κλείνουμε. Και μετά κλείνουμε και πουλάμε. Λίμιτα. Πουλάμε, πουλάμε. Φτάνει, φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο. Εγώ να το κλείσω. Δεν θέλουμε άλλο λόγο επειδή. Φτάνει, τα είπαμε όλα. Φτάνει μέχρι 120 δηλαδή και 100. Καλημέρα το. Σε όλους τους ακροατές στο Λίβερο, λόγον επειδή, Πασκάλι που βγαίνει τέτοιο, ο υπουργός μου τώρα, αύριο έχουμε θέμα δηλαδή με Πασόκ και με αυτά, μεταξύ ιστορικό Πασόκ δηλαδή 1981, 15 Οκτωβρίου, έχει κάνει συναυλία, έχει κάνει συγκέντρωση ο Παπανδρέου και γίνεται της κακομοίρας. Μάλιστα. Το θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι. Πού, τι ημερομηνία ήτανε? Ήταν 15 Οκτωβρίου του 1985. Όχι, 81. Α, το 81 δεν το θυμάμαι. Πού να το θυμάμαι. Ναι, ιστορικά τέτοια πράγματα. Ιστορικά, άλλα. Ο Παπαρηγόπουλος εδώ. Σε άλλα ιστορικά και πολιτικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι, ο αναλυτής μας Μιχάλης Φωτιάδης αύριο θα δώσει το παρόν στην εκπομπή. 6.30 ώρα θα είμαι εκεί. Εδώ, 6.30. Έτσι, έτσι. Μόνο να μην κλείσει η πόρτα. Μόνο να μην κλείσει. Μην κλείσει η πόρτα. Θα σου στείλω αντικλείδι. Όχι, δεν είναι το αντικλείδι. Μην δώσει το. Του πάφη και δώσει, ας πούμε, το σταυρό και κάτι. Πολεμάνε, μας πολεμάνε. Και δώσει το αέρα και κλείσει την πόρτα. Ναι. Δεν ξέρουμε. Ναι. Και χαιρετίσματα το Δημητράκη μας στο Ντέκι, το Φούρναρι. Έτσι, σακούλ, σακούλ και λέει μη χαίρεστα, μάθαμε σήμερα πραγματάκια. Θα έρθει Φωτιάδης αύριο και θα τα διαλύσει όλα. Θα ξεχάσετε τα πάντα. Ό,τι μάθετε. Θα τα κάψετε όλα. Έτσι ακριβώς. Χθες έστειλε κάποιος που μια φωτογραφία. Ναι, τι φωτογραφία, δεν με έστειλε κανείς. Ναι, δεν είναι. Ένας Αριανός είναι ένας εδώ στην Αβέτα. Ναι. Δεν χρειάζεται τώρα να. Δεν χρειάζεται να πούμε. Εντάξει, έγινε. Τα σπουδαία τώρα αύριο. Φιλιά, φιλιά. Τι θα ζήσουμε και αύριο, κυρίες και κύριοι, στο λόγο, επειδή μια μαγική εκπομπή. Μια εκπομπή πανδεσίας, μια εκπομπή επιστημονικής κατάρτισης πάνω απ' όλα καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Μια εκπομπή που όποιος κατάλαβε, κατάλαβε έτσι. Μπορούμε και να την λογίζουμε και να την υπολογίζουμε. Σιγά σιγά θα οδηγηθούμε στην τελευταία μας μικρή ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας και το πρώτο μισάωράκι της δεύτερης μας ώρας, έτσι για να έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο για να λαλήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν ξέρετε τι μπορεί να χάσετε. Κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει. Γκιντρίγκι ντρίγκι μάνα μου. Αφού μνημονεύσαμε τον Πυθαγόρα, έτσι είναι ένα μεγάλο στιχουργικό του πόνημα. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που προστίθεται τώρα στην παρεούλα μας, το τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα στο μέλλον, καλημέρα και στο παρελθόν. Ενώνονται όλα αυτά μέσα από το λόγο, επειδή 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και λόγο επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Σε άλλες μεταγραφικές ειδήσεις, αφού πιάσαμε τώρα έτσι μιας και λίγη η περίοδος, η σχετική, ο Βόλος FC, η ομάδα του Αχιλλέα Μπέου,
Θράιβι σε μια μεταγραφή και όπως διαβάζουμε από τα δημοσιεύματα, γράφει τώρα εδώ έτσι, ο τίτλος «Ενισχύθηκε με κόκα ο Βόλος». Ο Δημήτρης Κόκας, κάπως έτσι νομίζω λέγεται ο ποδοσφαιριστής, θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας. Δεν σημαίνει τίποτα. Απολύτως δεν θέλουμε να πούμε τίποτα περιπαικτικού πάνω στη συγκεκριμένη κίνηση. Απλά θα θέλαμε να δούμε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να αγωνιζόταν πλάι σε έναν άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και όχι στον Βόλος FC, διότι στον Ολυμπιακό Βόλου παίζει ο Κλέβι Κόλα. Να έχεις κόκα κόλα. Δίδυμο. Πώς τα λέμε έτσι πρωί-πρωί. Και άλλα πολλά και όμορφα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, στο Δελφινάριο έχω πάρει. Βέβαια, έχουμε και άλλα πολύ. Πάσο και μόνο. Ναι, εδώ είμαστε. Έχω και άλλα να πω. Αυτά τα τραγούδια που παίζεις να πάνε να τα παίξεις στο ακρόαμα εκεί, τα φιλοαριανά σου αισθήματα εκεί να πάνε να τα δείξεις. Στην. Ποιο, στη, η Μαρινέλα, η Μαρινέλα με τον Μάριο. Ναι, ναι, να πάρεις και τι. Τη γούνα σου και να πας εκεί. Ωραία, ωραία χρόνια. Σήμερα πρέπει να βάλεις από Bob Geldof το συγκρότημα, πώς λεγόταν. Bombtown Rats. Bombtown Rats. Το I Don't Like Monday. Μα είναι Tuesday. Ναι, αλλά είναι σαν σήμερα, ναι. Όπου η Μπρέντα, η μούσα του, αυτή που εμπνεύτηκε το τραγούδι, 16χρονη, που έμενε απέναντι από ένα σχολείο, Αμερική πάντα μιλάμε, πυροβολούσε τους μαθητές που πηγαίνανε και είχε σκοτώσει δύο και τραυμάτισε άλλους 9 και όταν τη ρωτήσαν το γιατί, είπε δεν γουστάρω τις Δευτέρες. Θυμάμαι, μου την είχες ξαναπεί αυτή την ιστορία. Ναι, ναι, αλλά είναι το σαν σήμερα, ναι. Εντάξει, την είχα ξαναπεί. Γιατί όχι, θα κλείσουμε με αυτό. Δεν γουστάρουμε τις Δευτέρες. Καλά, το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Γουστάρουμε μόνο τα Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα και τέλος τη δουλειά. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Έγινε, φίλια, τσάω, τσάω. Τώρα δεν ξέρουμε. Για μας κάθε μέρα είναι Σαββατοκύριακο βέβαια εδώ στο λόγο επειδή, αλλά I Don't Like Mondays, ένα τραγούδι όντως από αυτή την χρήσιμη ιστορία που νομίζαμε μέχρι πρότινος ότι απλά έχει γραφτεί για το βουρκωμένη Δευτέρα, αλλά τελικά έχει από πίσω του μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ άσχημη ιστορία. Πώς λέγεται, γυράσκω ή διδάσκω, αηδιδασκόμενος το μοτό. Έτσι. Εκφωνώ, αηεκφωνόμενος. Εδώ στο λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά φεύγω τόσο πλήρης και τόσο γεμάτος από τα όσα υπόνονται εδώ στους εθέρες στο 2310287 και 3 οκτάρια FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στην σελιδούλα μας στο Facebook. Θα παρακολουθήσουμε την πορεία του Κόκα. Ελπίζουμε να μην σουτάρει με... Θα πω ακόμα ένα πάρα πολύ κακό. Με μύτο. Τα πενιχρά μας ηχητικά μέσα επιβάλλουν στο να τα υλοποιώ και να τα παραγματοποιώ εγώ. Και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Όμορφα Βόλο, Βόλε με κόκα σε βλέπω σαν την Μπόκα. Μπορεί να φωνάζουν οι φύλαθμοι. Να κάνει να ενισχυθεί ας πούμε τώρα ας πούμε ο Βόλος με φούντα, με τον ταξιάρχη ενδεχομένως. Πάρει κανένα μαύρο, να πάρει τον το Μαστούρ επίσης, θα ήταν μια πολύ ωραία έτσι λύση για την ομάδα του Βόλου. Το Ρουφάι επίσης, τον παλαιό του τερματοφύλακα και άλλοι πολύ έτσι όμορφοι. Ο Ντουμάνης έπαιζε μπάσκετ. Θυμάστε έναν μπασκετμπολίστο Ντουμάνη και ήταν και πρώτος κόρης στην Α2 πριν πάρα πολλά χρόνια. Άχρηστη πληροφορία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Πάπη, καλημέρα. Καλώς τον. Καλά που δεν παίζουν όλοι αυτοί μαζί, να έχει και κανένα light μέσα, κανένα zero και να είναι όλο μαζί. Coca-Cola light, Coca-Cola zero, να πούμε και έτσι, μπορείς να κάνεις διαφορετικές. Τι να σου πει, φαντάζεσαι, ο Κόλα να λεγότανε Τζόνι. Πήρε τον Τζόνι Κόλα, ο Ολυμπιακός Βόλου. Αυτό θύμισε ένα τρομερό δίδυμο, έτσι λίγο πιο, όχι πολύ παλιάς εποχής. Εκείνο το κλασικό δίδυμο Καπούτσο Μουνίτης. Ναι, έτσι. Αν θυμάσαι, έτσι, εκείνο ήταν θρυλικό δίδυμο. Δίδυμο σαν αντίπαλοι. Σαν αντίπαλοι, ναι, βέβαια, σαν αντίπαλοι. Ήταν εκείνη η τεράστια φαντασίωση όλου του ποδοσφαιρόφιλου κοινού. Ναι, και να ακουστεί το Καπούτσο και το Μουνίτης. Έτσι ακριβώς. Είναι καλό τέτοιο αυτό να πιάσουμε έτσι ωραία επίθετα που μπορούσαν να κάνουν λογοπαίγνιο. Ναι. Θα ήταν καλό αυτό. Άπειρα υπάρχουν. Έχουμε φτιάξει, κάποτε θα φτιάξω μια ομάδα τώρα με όλους αυτούς. Νομίζω μπορεί και το είχα κάνει παλαιότερο. Με φούντα, Ντουμάνι και τέτοια. Για κάνε ένα είχα φτιάξει μια εντεκάδα, θα την ξαναφτιάξω και είχα φτιάξει και μια εντεκάδα με τους
Γκαμιέτε, Ρουφάη, Καπούτσο, Μουνίτη και όλου αυτού του ποδοσφαιριστέ που παραπέμπει λίγο έτσι το όνομά του κάπω σκοπικά. Και μετά παίρνει το μπουζουκάκι εκεί πέρα από την πάντα και το κάνει και τραγουδάκι. Και τελειώσαμε. Τελειώσαμε, κύριε, και μα έχουν δέσει κανονικότατα. Να είσαι καλά, παιδιά. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες του Συμπαντός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς εγώ το να. Που δεν περίμενα. Άτος, νάτος ο Βολιώτης. Κοροϊδεύεται το δήμαρχο, ρε. Όχι, ρε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είδες το Σάββατο, δεν το σχολίασες. Ήρθα στο Βόλο και τα έφαγε ο Βόλος. Καλά έκανε. Έτσι, χάρηκα πολύ. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Νίκη έχουμε κανένα καλό ποδοσφαιριστή, κανένα καλό επίθετο. Μπα, όχι, δεν έχουμε κάτι καλό. Το καλό είναι ότι πάμε καλά πάμε. Αυτό ναι. Γιατί άκουσες τι έλεγα πριν, ο Ολυμπιακός Βόλο έχει κόλλα. Ναι, ναι, ο Βόλος ακούω, έχει. Σας ακούω, μόνο έχει. Την Παρασκευή δεν σ' άκουσα. Μόνο την Παρασκευή σε κάναμε ειδική επίκληση και δεν άκουσες. Τι να κάνουμε. Το παίζω ντίβα γι' αυτό. Οπότε δεν λέω εδώ. Είναι η μοναδική εκπομπή που παρακαλάει τους ακροατές να μας ακούσουν και να μας βγουν και στις γραμμές. Όχι, σε ακούν, τηλέφωνο δεν παίρνουν. Ναι, όχι, εγώ τους παρακαλάω όλους. Μην νομίζεις. Προσωπική. Πάρε ρε, ένα τηλέφωνο να δεις. Τι λέει, πώς είμαστε, καλά. Όλα καλά, μια χαρά. Χαιρόμαστε. Οι δρόμοι, κομπλέ. Εντάξει, ναι, ψηλό βροχό έχει, εντάξει, λίγο προσοχή. Θα ανεβούμε, τι θα κάνουμε, κερδίσαμε και την Κυριακή. Θα ανεβούμε φέτος. Μάλιστα. Έχουμε την πρώτη, η επίθεση είναι πρώτη, η άμυνα είναι πρώτη, έχει πάει μόνο 4. Mm-hmm. Το πρώτο σκόρερ έχουμε σε όλο το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Κυνηγιόμαστε με τον Ολυμπιακό Βόλιο. Ποιος είναι ο πρώτο σκόρερ? Με κόλλησες. Δεν πειράζει. Λόρι Κέρι. Λόρι Κέρι. Να, ωραίο. Ναι. Ωραίο ονοματεπώνυμο. Μου θυμίζει κάτι από το Εγγλέζο, το πώς το λέπαμε. Ποιο να. Κέρι, πώς το λένε. Εγώ ξέρω τον Κέρι Κίνγκ που έπαιζε στο Σλέιερ. Κέρι, ποιον έλα, Κέρι. Τώρα, Κάρι. Κάρι. Κάρι, πώς το λένε. Κάρι Κέρι, πώς το λένε. Ποιο να, μωρέ, λες. Κάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, ναι, Λόρι Κέρι. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει, ναι, Λόρι Κέρι, Χάρι Κέιν. Άμα τα παστελώνει, άμα τα παστελώνει, έτσι είναι η κατάσταση. Μια χαρά, ωραία. Μάλιστα, ωραία. Φιλιά. Που δεν έχει φιλάδλους ο Βόλιος του Μπέου και πάει το όνομα χαμένο. Πάει χαμένο και δεν έχει φιλάδλους για να του την πει κιόλα. Σε ποιον απευθυνθεί. Σε που πάνε εκεί. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Να σε καλά. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από Βόλου, τον οποίο βρεθήκαμε κιόλας το Σάββατο που παίζαμε κοίτα την τζελίκια μας και απεχώρησε από κάποια στιγμή από τη χώρα της περίοδο γιατί σου λέει έχουμε αύριο μάτς, λέει παίζει νικάρα στις 3 η ώρα, πρέπει να πάμε. Έτσι, έτσι, χάνουμε πλατείες από τα ποδόσφαιρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Όταν θα κάνεις την εντεκάδα με Καπούτσο, Μουνίτης και ιστορίες, mm-hmm. Μπορεί να μπει σαν, ξέρω εγώ, σαν κάτι σαν μάνατζερ στα μέσα δεκαετίας του 90, mm-hmm. ο περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, ναι. Παρουσιαζόταν ο κύριος και η κυρία Τσιμπούκη. Το θυμάμαι. Ναι, περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής. Ναι, θυμάμαι παλαιότερα με το φύλακα του Παύλου Μελά, το Τσιμπούκα. Υπήρχε. Ναι, μπράβο. Αυτό. Αλλά ο κύριος και η κυρία Τσιμπούκη. Και μετά έχουμε ναι. μια άλλη δεκάδα με Κολομητρούση. Α, καλά, ναι. Και αυτή την έχω κάνει και μάλιστα το χαρακτηριστικό όλων των ποδοσφαιριστών. Με το πρόθεμα κόλλο στο επίθετό τους ήταν ότι είναι όλοι είναι αμυντικοί. Ναι, Κολομπούρδας, Κολομητρούσης, Κολοσκόπης, ναι. όλοι ναι. ήταν αμυντικοί. Κολοβέτσιος. Ναι, πράγμα το οποίο παρέπεμπε ότι η άμυνα ήταν του κόλλο. του κόλλο. όχι. Ναι, 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 ναι. Για να μην παρεξηγηθούμε εδώ πέρα και νομίζει κάποιος. Όχι ακριβώς. Πάνω απ' όλα. Και αυτό. Παρεξηγεί σε εμάς, θα ρίξω εδώ σωτιάρα τον Κάρτσιν. Και αυτό μέσα. Όσον αφορά για αυτό που έλεγε ο φίλος. Mm-hmm. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι ο Παοκτσής που είναι ένας στους χίλιους σχετικός. Ναι. Όντως ήταν το Αντών Λαγκμαντής. Ναι, ναι. Ξαφνικά δηλαδή τώρα δεκαετία του 70 πρέπει να ήταν. Σκόθηκε ένα κοριτσάκι το πρωί ρεβάκα και πάει σχολείο, δημοτικό μιλάμε. Ναι, ναι. Και πιάνει και σκοτώνει 3-4 να πω. Θα την ψάξω την ιστορία. Ειλικρινά δεν την γνώριζα. Ναι, ναι, είναι τραγικό γεγονός. Ντροπή μου, ντροπή μου. Η Bob Tower Hands Ιρλανδή, ναι, ναι. αλλά Ιρλανδή προχωρημένη σε πολλά, ναι. Bob Gelford. Bob Gelford, βέβαια, βέβαια. Και γράφουν και είναι πολύ ωραίο το βιντεάκι. Παίζει και ωραίο πιάρο, είναι πάρα πολύ ωραίο το βιντεάκι. Μιλάμε ρετρό, γιατί μιλάω στο τηλέφωνο. Οδηγάω, λοιπόν. Πες να μας πει μια καλημέρα, μωρέ. Έλα, πες μια καλημέρα. Όχι. Μαζεύεται, λέει, να μας πιάσουν ένα. Σταμάτα. Λοιπόν.
Εδώ η κυρία Μαρίκα του Αράου μας έλεγε καλημέρες. Ακόμα χειρότερα, ναι. Τέλος πάντων. Τώρα είμαι εδώ στο κτέαλ και γίνεται χαμός. Εντάξει, ας το λόγω επειδή μη φάμε καμιά κλίση, μάλιστα. Έγινε. Όχι, όποιος προλάβει, κάτι θα σου πω και κάτι άλλο. Για τους Epic Floyd που γράψανε το Wall, το Another Brick in the Wall. Ναι, με πρωταγωνιστή τον Bob Geldof στην ταινία. Α, μπράβο, ναι, όχι άλλο θέλω να πω. Όταν κυκλοφόρησε το 90% των σχολείων δεν πήγε σχολείο. Είναι αυτό το περιβόητο. We don't like... We don't need no education. Ναι. No thought control, έτσι. No black sarcasm in the classroom, kids leave the kids alone. Έτσι. Τέλος, όταν έχεις το λόγο επειδή teacher leave the kids alone, γιατί εδώ είμαστε στο πραγματικό σχολείο. Μάλιστα, έγινε. Άντε, τα λέμε, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα ήθελα μια χάρη. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Αν μπορείτε να κλείσετε με ένα τραγούδι που τον Νίνο Καροτώνε. Ναι. Μίνιος δε παπά. Α, και θέλω να... Μίνιος δε παπά, πιανού παπά. Νίνιος δε παπά, του μπαμπά. Και θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Ναι. Τα καινούργιους παίχτες της Νάπολη, γιατί φύγανε όλοι καλοί. Έφυγε ο Κουλιμπαλί. Ο Κουλιμπαλί πήγε, θα πάω. Η μισή καλή, έφυγε ο Κουλιμπαλί. Έφυγε ο Κουλιμπαλί, έφυγε ο Άλαν, έφυγε ο Χάμψικ, έφυγε ο Μέρτεν. Ναι. Λοιπόν, το αφιερώνω στην κούρβα Σουντ. Ναι. Δηλαδή στη νότια κούρβα, στο κάτω πέταλο. Στην Νάπολη και στους Παρτενοπαίοι. Γιατί... Τι να πω, τους είπες αυτούς, Παρτενοπαίοι. Ναι. Οι Ναπολιτάνοι είναι Παρτενοπαίοι. Γιατί κάποτε, εκεί υπήρχε η μεγάλη Ελλάδα. Ναι. Και εκεί έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας. Έτσι, μάλιστα. Και ακόμα ένα έτσι. Πάρε και το ιστορικό στοιχείο για λιγουλάκι ακόμη να το έχεις εδώ από τον, από τον φίλο μας τον Λευτέρη. Και εμείς για λιγουλάκι ακόμη εδώ θα είμαστε στους Εθέρες μετά και με τις συγκλονιστικές αναγγελίες και τις μεταγραφικές ειδήσεις εδώ στον λόγο, επειδή και ενημέρωση και ψυχαγωγία και πληροφόρηση και εκμάθηση και μάθηση και γνώση πάνω απ' όλα. Καλημέρα. Έλα αγόρι μου. Αγόρι μου. Έκλεισες 120 και πουλά τώρα. Πουλάω, γι' αυτό και κλείνουμε και την εκπομπή. Βάρα! Πουλάς 120. Βάρα! Του έχω δύο ονόματα. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Τον ένα το λένε Χολέρα. Τι είναι αυτός, παίχτης. Ναι, έτσι επίθετο Χολέρα. Παίχτης είναι, παίχτης θέλω, παίχτης να είναι. Εντάξει, ήταν παλιός παίχτης εδώ του τοπικού, καταλάβες. Ωραίο. Και τον άλλο του λένε Κοκότα. Ωραία. Ναι. Τώρα ναι. Ντροπή μας που... Όχι, δεν γελά, το παίρνω πίσω. Εντάξει, ντροπή. Άνθρωπο τώρα το λένε έτσι, τι να κάνουμε. Είναι έτσι το λένε, ναι. Επίθετο Κοκότα. Να, με λένε Μπατμανίδη, γιατί λιγότερο αστείο είναι. Σε παρακαλώ, τι. Αλλά Χολέρα, να επίθετο, εγώ το άκουσα. Εγώ τι λένε το λόγο. Ναι. Λοιπόν, πουλάς 120, κλείσαμε. Τέλος. Ναι. Αύριο το πρωί τα λέμε. Θα σου έχω τις εντεκάδες. Θα τις κάνω σήμερα τις εντεκάδες. Θα τους έχω αύριο. Έχω και αυτά τα δύο ονόματα. Έτσι, να μου τα πεις. Βάλ τα μέσα κι αυτά. Βάλτε, δίκα κουπλά. Θα τι έχει ο προβληματικός. Άμα μου βρεις κανένα πανούκλα, εντάξει. Άμα χαλάσει κανένα, άμα πάθει κανένα τίποτα, του βάζεις αυτό να το κουτσέψει. Κολέρα ή του Κοκότα. Άμα πάθει λέει κανείς τίποτα. Έτσι μέσα να έχουμε και εναλλακτικές λύσεις εδώ στο λόγο επειδή κυρίες και κύριοι. Στην πρωινή μας πανδεσία σιγά σιγά θα οδηγηθούμε κι εμείς προς το τέλος μας. Θα πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια εντός ολίγων λεπτών, αφού συνομιλήσουμε και με την κολουθή γραμμούλα. Καλημέρα σας. Τερετεμπέλη και 51 είναι. Εντάξει, να βάλουμε τον Bomb Town Rats ρε. Για σένα το κάνω. Πάντως για το φίλο που είναι στα ΚΤΕΛ, αν το γράψουν, έχουμε άκρη με το Λευτέρη, είναι θελοντής πυροσβέστης. Βέβαια, στην πυροσβεστική. Τελείωσε. Εννοείται. Ότι από κάτω και τον άνοιξε το ασανσέρ. Να του πω ότι ποιος έχει βρει τον Bomb Geldof. Εσύ. Το έχει μετανιώσει. Βέβαια ρε φίλε, την είπαμε. Την είχαμε πει την ιστορία τότε στην πολιτιστική. Ήμουν κομμάτια και με κοιτούσε ο άνθρωπος. Έτσι, τι να κάνω καημένος. Ήμουν τόσο χάλια και λέω τι μου έκανε ο άνθρωπος. Πώς να ρεπες, παίξε καλά τον πάω γρενά. Και με κοιτούσε και σας στήσει. Ήταν μπροστά μου αυτός και η γυναίκα του και με κοιτούσαν έτσι. Και εσύ λέει τώρα που μπλέξαμε εδώ μας φέρα. Υποτίθεται πολιτιστική πρωτεύουσα. Διδάξαμε πολιτισμό νομίζω. Βέβαια. Ξεκάθαρα. Κανονικά. Έτσι. Μάλιστα. Λίνο, τα λέμε. Τσάω, τσάω, τεμπέλη. Είπαμε να βάλουμε και ένα τραγουδάκι, κύριε παιδί μου, γι' αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περιμένε. Αμέσως να με κατηγοράτε.
Λοιπόν, θα κάτσω να ασχοληθώ να βγάλω τις εντεκάδες. Αν όχι σήμερα, πάλι την παιδιά. Όχι σήμερα, θα ασχοληθώ με τις εντεκάδες περί ονομάτων. 2-2-2 αναζητούμε. Μία είναι με τα αυτά τα περί τα. Και μία με τα. Τα άλλα. Τα είπαμε, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αύριο το σπουδαίο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Επειδή είμαι έτοιμος να βγω έξω από την τάξη, δεν μπορώ όλα αρχαία. Ναι. Να βγω έξω από την τάξη, είμαι έτοιμος. Ναι. Δηλαδή θα πω, θα πάω και ηλικίου, ειλικρινά σου μιλάω, δεν αντέχω άλλο. Με τη μόρφωση. Λοιπόν, ναι, δεν μπορώ, εντάξει, δεν γίνεται όλο αυτό. Θα βγω για γυμναστική, θα παίξω μπάσκετ, κάτι θα κάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ζητάω συνάντηση Πάφη Φωτιάδη σήμερα το απόγευμα. Ναι. Τουλάχιστον φροντιστηριακή συνάντηση. Λείπει ο Πάφη, ενημέρωση χθες, λείπει. Ο Πάφη είναι πάντα εκεί. Το σωστό, πνεύμα του Πάφη να το ξέρει. Ποτέ δεν λείπει ο Πάφη. Έτσι, τώρα έτσι. Μπορεί να είναι δίπλα σου για να μην τον καταλαβαίνει. Δεν λείπει ποτέ ο Πάφη. Λοιπόν, ζητάω συνάντηση Φωτιάδη Πάφη τουλάχιστον 2 ώρων, διότι αύριο θα ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο του πασοκοχριστιανισμού. Αύριο θα περάσουν. Ναι. Ναι, και να βάλει όταν θα έρθει αύριο Φωτιάδης τα καινούργια του κομποσκίνια. Δεν θα έρθει με τα παλιά κομποσκίνια. Έτσι, έτσι. Σαν ταπεινός, χριστιανός και πασοξής. Θα έχουμε, πώς χθες συζητήσαμε για το σχίσμα, αύριο θα έχουμε θεολογικές κουβέντες, ναι, αν πάρει ο Πάφη, ναι, μεταξύ Φωτιάδη και Γαφούλια. Όχι άλλο αρχαία, θα βγω έξω. Κλείνω. Εφιάλτης, ναι, με τα αρχαία, τίποτα δεν μάθαμε, ούτε φυσικές ξέρουμε, ούτε χημίες δεν ξέρουμε, ούτε αρχαία ξέρουμε. Τι κάναμε στο σχολείο. Σαν τον Τζάκο να τα αρχίσω και εγώ να αναρωτιέμαι. Επειδή δεν έχουμε ιδέα από τίποτα εν τέλει και δεν μάθαμε τίποτα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, γι' αυτό και κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είναι, νομίζω, το απόλυτο βιογραφικό. Είσαι σκράπα σε όλα, έλα και κάνε εκπομπή. Γι' αυτό και ακριβώς, κυρίες και κύριοι, εμείς ανοίγουμε τον χορό των εκπομπών. Μιλάω μόνο επί προσωπικού, βεβαίως, και ουδε μία μορφή σε οποιοδήποτε άλλον εκλεκτό συνάδελφο και μη συνάδελφο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λοιπόν, κηλικείο. Λέξη προερχόμενη από την αρχαία λέξη κήλικ. Ο κήλικ δεν είναι ένα είδος κούπας στην αρχαία Ελλάδα, την οποία κυρίως χρησιμοποιούσαν για να πίνουν κρασί. Όταν οι μαθητές στις ακαδημίες του Πλάτωνα και των λοιπών σταματούσαν το μάθημα για να πιούν ένα ποτήρι κρασί, ένα πιάτο κρασί, πηγαίνανε προς το κηλικείο, εκεί πέρα δηλαδή που ήταν οι κήλικες, οι κήλικς. Τα πιάτα, τα πλατιά, αυτά με δύο χειρολαβές που βάζαν συνήθως κρασί. Γι' αυτό προέρχεται η λέξη κηλικείο, αρχαία είναι. Τι μάθαμε, κήλικ, φέρτε μια κήλικ με κρασί και κάντε μου παρέα, που θα λέγε και το τραγούδι. Με κρασί, ήταν ο πάτος της, ήταν σχεδόν επίπεδος και αποτελούσε την κύρια επιφάνεια για ζωγραφικές παραστάσεις. Βρέθηκαν πολλοί κήλικες. Ναι. Σε αρχαιολογικά ευρήματα. Από εκεί προέρχεται η λέξη κηλικείο. Για το φίλο που πήγε να γλιτώσει τα αρχαία και να βρει το κηλικείο. Και εκεί αρχαία θα βρει. Έτσι. Εκεί αρχαία θα βρει. Έτσι. Κηλικείο, είχε και τίποτα άλλο, κανένα χοντόκ αρχαίο, κανένα τέτοιο. Αργότερα αυτά προσθέθηκαν. Τον 4ο αιώνα μετά στον άξονα προστίθεται. Από τα απομινάρια από το ζώο που κάνανε στις θείες, τα βάζανε σε μια πίτα μέσα άψητη ομή, άσημο άρτο και τα προσφέρανε μαζί με τον κύλο, γι' αυτό ήταν χοντόκ. Έτσι, έτσι. Από μάθωμα. Καλά, εννοείται. Όταν εμείς είχαμε χοληστερίνη, αυτοί τρώγαν βελανίδια. Έτσι, ακριβώς. Φιλιά. Άντε, γεια, γεια. Έτσι, κυρίες και κύριοι, αφού μάθαμε και περί των κηλικίων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα σήμερα με την γνώση και με την συμμόρφωση, να αναλογιστούμε το τι πραγματικά συνέβη και αυτό το πρωινό στο λόγο επειδή. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Ακούσια και ακούσια. Το ακούσια επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε να συγκρατήσαμε όμορφη συντροφιά. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Κωστή του Τσαρό. Μέχρι και τις 10 θα σας κάνει και αυτός παρεούλα δυναμικότατη. Υποσχεθήκαμε Bomb Down Rats. Αν και είναι Τρίτη, επιμένουμε. Και τις Τρίτες δεν γουστάρουμε, ρωμόρε. Τίποτα δεν γουστάρουμε. Μόνο Σαββατοκύριακο. Μόνο αυτό. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Να μην είναι καμιά σας μέρα σαν Δευτέρα. Πω, από τι είπα, ρε παιδί μου.